Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης, Κωστής Ραπτόπουλος μέχρι τις 2. Καλή εβδομάδα, ξημέρωμα 13 Σεπτεμβρίου του 2016, Τρίτη και 13. Γιατί τι λέγανε, γιατί λέγανε Τρίτη και 13, από πού έχει βγει αυτό, δεν το ξέρω. Ήτανε Τρίτη, ναι, κάτι έγινε Τρίτη και 13, τι έγινε. Πήραν την Κωνσταντινούπολη το 1453, την πήραν από εμάς, ναι. Ναι, ναι. Αν προσθέσεις 1453, τα νούμερα βγάζουν 13. Ήταν Τρίτη για 13, μάλιστα, του 1453. Και από τότε θεωρείται γουστοζιά ότι μας πήραν την πόλη. Τώρα που μας πήραν τα σόβρακα, τι έχουμε να πούμε, δηλαδή. Ναι, δεν είχαν βρώμικα, δεν μπορούσαμε να τα πλύνουμε. Ναι, σωστό, 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 αλλά τι μέρα μας πήραν τα σόβρακα, δηλαδή. Πέμπτη και 12, Παρασκευή και 11, τι μέρα ήτανε. Την πόλη τη χάσαμε εκεί. Και από τότε έχουμε στο μυαλό μας πότε θα πάρουμε την πόλη. Ε? Έτσι έχει βγει και η φράση «πάμε να πάρουμε την πόλη». Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Ναι. Πόσα χρόνια περάσαν, 1400, 500, 600, 700, 800, 900, πάνω από 600 χρόνια περάσανε. 700, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 700 τόσα χρόνια, φίλε μου Χριστό, ναι βέβαια, 700 χρόνια. Φανταστικός πόντος για τον Ηρακλή από το συνοθήλευμα της Λάρισας. Μια Λάρισα 563 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ Γιάννη Χιλιτίδη. Μια Λάρισα η οποία ήδη με την ισοπαλία έχει προβλήματα. Ο Κούγιας μπήκε στα ποδητήρια, έδωσε ένα χαστούκι στον τερματοφύλακα του, τον Ντεγκράν. Ο Ντεγκράν του δώσε ένα μπουνίδι του Κούγια, γιατί είναι και ένα 92. Την είδε ο Κούγιας αλλιώτικα την ιστορία. Το δεύτερο μπουνίδι, συνήθως το δεύτερο μπουνίδι όταν είναι ο καυγάς έτσι σε εξέλιξη. Υπάρχουν διάφοροι, εγώ τους θεωρώ πολύ λακαμάδες αυτούς, οι οποίοι μπαίνουν στη μέση. Μπαίνουν στη μέση και μπορεί να αλλοιώσουν ένα αποτέλεσμα. Εγώ μια φορά που είχε γίνει εδώ ένας καυγάς στη Γρηγορίου Λαμπράκη πριν κάνα δίμηνο, ήταν ένας δίμετρος γορίλας 55-57 χρονών και πλακωνόταν στο ξύλο με έναν 25άρι κοντό αδύνατο, ξέρω εγώ, πιτσιρικά, για μια γκόμενα μαλώνανε. Και πήγα εγώ εκεί πέρα. Γιατί πήγα? Τσιρίζανε, φωνάζανε οι γυναίκες, αυτό και τα λοιπά. Λέω, σκάστε, μην μπει κανένα στη μέση. Αφήστε τους να τελειώσει το μάτς. Γιατί αν μπω εγώ εκεί, θα πάρει θάρρος ο άλλος που τρώει ξύλο, θα δώσει μια μπουνιά. Θα μπει ο άλλος, μπαφά εγώ καμιά κλωτσιά. Και γίνεται η ιστορία μπέρδεμα, να πούμε. Τη δεύτερη μπουνιά την έφαγε, να πούμε, τη δεύτερη μπουνιά την έφαγε αυτός που μπήκε στη μέση. Οι πληροφορίες λένε ότι οι μέρες και τα έργα του Άγγελου Αναστασιάδη δεν θα κρατήσουν στη Λάρισα. Και ακούγεται έντονα το όνομα, όπως με πληροφορήσαν συνάδελφοι του Αθλητικού Μετρόπολης, γιατί εμείς συνεργαζόμαστε, ξέρεις. Φλερτάρουν με εκείνο τον κρύο τον άντρα, τον Ελευθερόπουλο. Εκείνο το κρυόπλασμα, ας πούμε, όπου. Ναι, κρύος. Αργεί να πάρει αποφάσεις, μέτριος προπονητής. Το σύστημα τον βγάζει μπροστά. Και θα του δώσει την ομάδα της Λάρισας. Εντάξει, ο Κούγιας έχει προσκυνήσει το κατεστημένο του Μαρινάκη και καλά ξηγήθηκε, γιατί ο καθένας κοιτάει το δρόμο του και τον πισινό του. Και από εκεί και πέρα θα πάρει προπονητή αυτόν που θα ορίσει το σύστημα. Το σύστημα δεν ξέρω μέχρι πόσο θα είναι. Άλλωστε τέλη του Οκτώβρη έρχονται και οι εκλογές της ΕΠΟ. Χρυσάφι πόντο πήρε ο Ηρακλής, πολύ μεγάλο πόντο, με μια ομάδα η οποία δεν έχει να ζηλέψει και πολλά πράγματα από την Ξάνθη. Για τον Ηρακλή μιλάω. Από ό,τι είδαμε την πρώτη αγωνιστική, δεν έχει να ζηλέψει πολλά πράγματα από τον Πανετολικό. Δεν έχει να ζηλέψει πολλά πράγματα. Ποιος έφαγε? Από το Λεβαδιακό. Δεν έχει να ζηλέψει πολλά πράγματα από τη Λάρισα, να πούμε. Έτσι το βλέπω εγώ το έργο. Με έναν Αβραάμ, να πούμε, η Λάρισα που έκανε τα γκολ. Ένα Νασλίδη, ο οποίος Νασλίδης μπορεί να σκοράρει σήμερα που είμαστε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μετά να ξανακάνει γκολ τα Χριστούγεννα, ξέρω εγώ, τις διακοπές των Χριστουγέννων. Να κάνει ένα γκολ και να του τα κυρώσουν στα γενέθλιά μου το Φεβρουάριο και άλλα δύο γκολ να κάνει, να πούμε, το Πάσχα.
Αυτός είναι, να πούμε, ο Νασλίδης σαν σεντερφόρ. Κλάιν, ο Κλάιν και ο Μάιν. Και από την άλλη μεριά έχει τον Μπερόνε, ο οποίος έχει πάρει ήδη τη μορφή του γέροντα, με τις ρητίδες του, με την κυλίτσα του. Ο Κόλος κάνει κούρμπα. Εντάξει, τώρα δύο γκολ ο Ηρακλής, δύο γκολ να πούμε η Λάρισα. Ευκαιρίες εκατέρωθεν, άμυνες ανοιχτές να μην πω σαντί. Και από την άλλη μεριά, σέντερφορ δεν βάλανε γκολ. Ούτε ο Περόνε, ούτε ο Νασλίδης. Δεν ξέρω αν λέει κάτι αυτό. Δεν ξέρω βέβαια αν γίνομαι αντιληπτός. Κάτι κούρια αριστερή μπακ. Ο Πασάς, ο οποίος είναι πιο αργός και από την νεκροφόρα του Μπαμπούλα, τον έχουν έξω αριστερά το φουκαράκι πέρα, τον ταλαιπωρούνε. Ο Λεοζίνιο μπορεί να μην έχει δυνάμεις, αλλά έχει τεράστια ποιότητα. Βγαίνει αυτός ο Λάμπρου, ο οποίος είναι ταλέντο, έκασε τον κολάκι, ωραίο πλασάρισμα έκανε, ωραία υποδοχή της μπάλας, ωραία πλάσανε τον Ντεγκράν. Ο Κυριακίδης τον βαφτίσαν δεξιμπακ. Ένας Ρούσος δεξί στόπερ, αγνώστων ταυτότητων, συμπτάμενο αντικείμενο. Ο Μπαρτολίνη ο γνωστός πήγε καλά σήμερα. Ο Χουάντερσον, καλός τερματοφύλακας, σταθερός. Και ο Ιτζόγλου, ο οποίος τον επαναφέρανε λόγω μέτριας ποιότητας του Ιωνικού, ως βασικό παίκτη, είναι ένας β' εθνικής παίκτης, ο οποίος προσπαθεί να πάρει και αυτό στα πατήματά του. Οι άλλοι με κάτι Λαμπρόπουλη, με κάτι Αναστασόπουλη στα εξάρια, κάτι στόπερ αμφιβόλου προελεύσεως κτλ. Μια ταλαιπωρία είναι να βέβλεπες τώρα Λάρισα Ηρακλής στη δεκαετία 80 σε Καφτατζόγλιο και Αλκαζάρ και να κάτσεις να δεις τώρα το Λάρισα Ηρακλής εδώ και να κλαις με μαύρο δάκρυ. Παρά τα αυτά όμως, ο Ηρακλής έκανε ζημιά τη Λάρισα του Κούγια και πήρε και θάρρος και από ό,τι φαντάζομαι, όταν θα ανοίξουμε τις γραμμές, ο Παπαθανασάκης θα έχει ξεχαστεί με αυτό τον πόντο. Κύμα αισιοδοξίας για τους φίλους και οπαδούς του Ηρακλή από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά θα υπάρχει ο Ολλανδός, μόνος και έρημος, ο οποίος θα φωνάζει και θα βρίζει για τον Παπαθανασάκη. Πρέπει να είναι ο μοναδικός Ηρακλειδέας που πιστεύει ότι οι Ηρακλειδείς κάνουν πόλεμο στον Παπαθανασάκη. Εγώ έτσι νομίζω. Άντε ρε καμόρα, 28 βαθμοί Κελσίου, 25 έχει έξω. Έτσι. Βάλτε εκεί πέρα λίγο να έχει λίγο ψύξη να πούμε η ιστορία. Τελειώνω με Ηρακλή. Τεράστιος ο πόντος. Πολλοί λένε ύποπτο το μάτς. Τώρα ξέρεις τα γνωστά τώρα. Πώς φάγαν τα γκόλ οι ομάδες. Πόσο πληρώνει το 2-2. Όταν γίνονται τέτοια μάτς, όλοι θα είναι ύποπτο το μάτς κτλ. Εντάξει. Εγώ τώρα δεν μπορώ να πω ότι εκεί ο Κυριακίδης και ο Ντεγκρά κάνανε ύποπτα πράγματα για να γίνει το μάτς 2-2. Αυτά τα λένε οι κακοί άνθρωποι, οι οποίοι νομίζουν ότι όλα τα μάτς είναι περίεργα. Εγώ δεν είμαι ένας από αυτούς. Λοιπόν, τώρα η μεγάλη Παοκάρα της βγήκε η ψυχή. Της βγήκε η ψυχή να πάρει το μάτς με τον Πανετολικό. Έπρεπε να κάνει 5-0 στο πρώτο 55 λεπτό, στο πρώτο 60 λεπτό, μην πω 6-0. Και από εκεί και πέρα είδαμε έναν προπονητή ο οποίος έχει ετοιμάσει μια ωραία ομάδα, μια γρήγορη ομάδα. Μια ομάδα που βρήκε τελικά δεκάρι, αν και είναι μισοπνεύμονας. Μια ομάδα η οποία βρήκε ένα έξω αριστερά, το Ροντρίγκες, ο οποίος είναι φανταστικός. Έκοβε, έραβε, μπούκερνε, γυρνούσε προς τα μέσα, σούτερνε, έπαιρνε το ένα σμένα, τους έβαζε μέσα τα στόπερ. Ασύλληπτος παίκτης. Τσαπατσούλης μεν, αλλά εμένα μ' αρέσουνε, ας είναι και τσαπατσούλης. Μ' αρέσουν τέτοιου είδους παίκτες. Άνοιξε την πόρτα και πάτε και εκείνο να ανοίξουμε και εκείνη την ψήξη. Πολύ ζέστη έχει εδώ μέσα. Λοιπόν. Τι. Σαν τα ποντίκια θα σκάναμε. Σε μπουκαπόρτα άνοιξες να πούμε. Κομμουνιστή μου, γλυκία μου, κομμουνιστή. Λοιπόν. Ωραίες ερωτήσεις. Σε είδα, σε άκουσα. Σε χάρηκα. Δεν λέω τι έκανες. Δεν λέω. Αλλά οι ερωτήσεις σου ήταν εκπληκτικές. Είσαι πίσω από την κουρτίνα. Δεν θες να μιλήσεις. Όταν θα δώσουμε εκπομπή στους κομμουνιστάς. Τους άκρο αριστερούς, εσείς είστε στην άκρα αριστερά. Τότε λοιπόν θα πούμε πώς θα πάρουν τα εργοστάσια οι εργάτες. Να πεις τον τρόπο, γιατί να γίνω κι εγώ εργάτης, να πάρω κανένα εργοστάσιο, όχι ως εργοστασιάρχης, ως εργάτης του εργοστασίου. Πώς? Να γίνω ΠΑΟΚ πρώτα. Ναι. Για να πάρω το εργοστάσιο του Σαββίδη. Έλα. Σωστός. Έτσι. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο εμένα με τρόμαξε στα τελευταία λεπτά. Είναι άδικο και κρίμα. Μια ομάδα που παρουσιάζει τέτοιο θέαμα από τη μέση και μπροστά. Μια ομάδα η οποία έχει ταχύτητα. Μια ομάδα η οποία δεν σε κουράζει με το πάσα μικρή και άντε πάμε και ξανά πάσα μικρή. Μια ομάδα η οποία σε σηκώνει από το κάθισμά σου. Δηλαδή μέχρι το 50 ο Παοξής
ο κόλος του κάποτε, καθόταν στην καρέκλα και δεν σηκωνόταν ποτέ. Δεν ήταν ερωτεύσιμος ο ΠΑΟΚ. Ήταν ένας ΠΑΟΚ μπουντός, ένας ΠΑΟΚ αργός, ένας ΠΑΟΚ ο οποίος δεν είχε ταχύτητα, ένας ΠΑΟΚ ο οποίος δεν είχε διείσδυση κτλ. Αλλά είναι κρίμα, επαναλαμβάνω, αυτή η ομάδα η οποία στο τελευταίο τέταρτο χρειαζόταν μια βοήθεια από τον προπονητή της, ο προπονητής της, ο οποίος, επαναλαμβάνω, την έστησε καλά. Έκανε κοντά τις γραμμές της, πέρασε την μπάλα από την άμυνα στο κέντρο με γρήγορες πάσες. Ήρθε και σε ρόλο οργανωτή, πολλά μέτρα πίσω ο Μπίζεσβαρ. Κάνουμε κουβέντα τις επόμενες μέρες για αυτό το κομμάτι. Είχε και τη μεγάλη παλιά, είχε και την πλευροκόπηση κτλ. Να θέλει ένα τέταρτο μια βοήθεια και να μην την παίρνει. Τι σημαίνει βοήθεια? Σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ σε όλα τα παιχνίδια του μετά το 65 κολώνει. Το ξέρεις, κομμουνιστή, ότι κολώνει ο μάνας σου μετά το 65. Αναρωτήθηκες γιατί κολώνει. Εσύ είσαι με τα πολιτικά. Πρέπει να ψάξω να βρω εγώ που ασχολούμαι με αυτά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί κολώνει. Κολώνει. Κολώνει γιατί ο Μπίζεσβαρ και ο Κανίας δεν βγάζουν 90 λεπτό. Πρώτον. Δεύτερον. Κολώνει γιατί ο Τζάλμα Κάμπος όταν έρχεται σαν αμυντικός πίσω κτλ. Δεν έχει τα μαρκαρίσματα που πρέπει. Κολώνει γιατί ο Σάκοφ που μπαίνει αλλαγή. Ακόμα δεν καταλάβαμε γιατί ήρθε μεταγραφή στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ήρθε σαν καλύτερος του Τζιόλι, ήρθε σαν καλύτερος του Κάτσε. Ως τι καλύτερος ήρθε ο Σάκοφ, θα το δούμε. Είναι πρώτος μήνας, είναι δεύτερος μήνας. Μέχρι στιγμής δεν μας έχει πείσει ο κύριος Σάκοφ. Και εκεί πέρα λοιπόν είναι κρίμα, πάρα πολύ κρίμα, να βλέπουμε ένα ΠΑΟΚ που θέλει μια μικρή βοήθεια. Τι σημαίνει μικρή βοήθεια? Δεν βγάζεις ποτέ το Τζίμινο να βάλεις τον Μπέλκα. Για να κάνεις τσαλίμια στα τελευταία 7-8 λεπτά. Αυτό το κάνεις στο 3-0, όχι στο 2-0. Και μάλιστα θα πρέπει να δεις ότι σου έχει πάρει το κέντρο ο Λεντέσμα, ο Πάολο και ο Μάκος, ο Παππούς. Εντάξει, έχει πάει ο Κλέσιο έξω αριστερά με τον Ουάρντα σέντερφορ. Τον Ουάρντα, τον οποίο δεν τον ήθελε, λέει, ο Άγγελος Αναστασιάδης, διότι είναι ο Μουσολμάνος. Τα ξέρετε αυτά? Ή το λέει Μουσολμάνος, δεν τον ήθελε, λέει. Έτσι λένε οι εχθροί του Αναστασιάδη. Στην πιάτσα την Παοξίδικη, στα στέκια τα Παοξίδικα, δυτικά, ως συνήθως λέγονται και ακούγονται αυτά τα πράγματα. Εγώ, εντάξει, δεν θέλω να το πιστέψω, όμως εγώ οφείλω πάντοτε να παίρνω το νόμισμα και να το βάζω στη μέση και να το κοιτάω από το ένα μάτι την κορώνα και από το άλλο μάτι το γράμμα. Να γίνομαι βάτραχος, επειδή έχω και γουρλωτά μάτια, έτσι, και είμαι λίγο γουρλωτός, να πούμε έτσι, και τρομακτικός τύπος. Πρέπει να το βλέπω έτσι το έργο. Πώς θα γίνει δηλαδή το έργο? Πρέπει να το δούμε το έργο όπως το βλέπει, ας πούμε, ένας αμερόληπτος άνθρωπος. Εντάξει, για τον Ουάρντα. Σε παίρνει λοιπόν ο Μαζουράκης που βάφει το μαλλί, να πούμε, μαύρο στα 68 του χρόνια και βάζει τόσο να πούμε μπογιά μαύρη. Ούτε το Κωνσταντάρα στα κουρασμένα παλικάρια δεν είχε τόση μαύρη μπογιά. Αυτό πάει να πει ότι είναι μάχημος στα 68 του ο Μαζουράκης. Νεανίζει, που έλεγε ο Παπαγιανόπουλος. Νεανίζει ο Μαζουράκης. Ο Μαζουράκης πήρε το κέντρο στα τελευταία 20 λεπτά, αλλά το κακό θα γινότανε, το 5-0 θα γινότανε 2-2. Το 5-0 θα γινόταν 2-2, γιατί η απειρία του ΠΑΟΚ να διαχειριστεί ένα μικρό προβληματάκι, μια μικροπροβληματική κατάσταση, λίγα χάφ που κουράστηκαν. Πας και βάζεις τον Μπέλκα και βγάζεις τον Τζίμιροτ. Εντάξει. Και βγάζεις τον Μπίσεσβαρ, βάζεις τον Σαχόφ. Εντάξει, εδώ δεν σε καταδικάζουμε γι' αυτό. Αλλά ρε φίλε, δεν έχει center back στον πάγκο σου. Δεν έχει stopper στον πάγκο σου. Καμιά ομάδα στον κόσμο σου τα κατεβάζει 18άδα. Καμιά ομάδα στον κόσμο τα κατεβάζει 18άδα. Δεν υπάρχει ομάδα από την Αίγυπτο, την Ιερουσαλήμ, το Κονγκό, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου θέλεις. Στην Αίγυπτο, στην Αυστραλία. Αν μου βρεις προπονητή σε ΑΒ ΓΑΜΑ Εθνικής, να μην έχει center back. Να μην έχει center back αναπληρωματικό στη 18άδα. Δηλαδή τι γίνεται? Γίνεται 2-1 στο 83 και παίζουν υψηλοί με σέντρες. Να μην έχει ένα stopper να βάλει, θα γυρίσει τον Κλάους να σου κάνει πέναλτι? Γιατί τώρα τα πέναλτι στην Τούμπα τα δίνουν. Όπως θα δίνουν ό,τι βλέπουν και στον Ολυμπιακό οι διαιτητές. Οι διαιτητές δεν έχουν προστάτη τώρα, είναι απροστάτευτοι. Ο Καραμελίδης, ο καημένος, ο Φουκαράς, ψάχνει να βρει τον προστάτη του. Όχι τον προστάτη του επειδή είναι μεγάλος, αν μεγάλος ο προστάτης. Γερός να είναι ο άνθρωπος. Τον προστάτη του όσον αφορά την ΚΕΔ. Εντάξει. Θέλουν τους προστάτες τους αυτοί οι άνθρωποι. Επαναλαμβάνω, όχι τους προστάτες
τους ουρολογικούς, τους προστάτες, τους κανονικούς προστάτες. Πώς κάνουν στα καλντερίμια οι πόρνες μέχρι της πολυτελείας, θέλουν τον προστάτη τους. Στο καλντερίμι θα είναι κανένας γύφτουλας, ξέρω εγώ, κανένας ξεδοντιάρης, ξέρω εγώ, στη μεγάλο αυτή θα είναι κανένας, ξέρω εγώ, ο οποίος είναι βαρόνας, να πούμε. Καλά τα λέω, κομμουνιστή. Μ' αρέσει ρε κομμουνιστή όταν παίρνω αντιβράβευση να πούμε, όταν κάνω κοινωνικά θέματα. Να πούμε. Like, ωραίος, ωραίος. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.340, είδαμε και Ευρώπες, είδαμε και Αμερικές, είδαμε ό,τι γουστάρετε, είδαμε. Αγγλίες είδαμε, Γερμανίες είδαμε, Ισπανίες είδαμε, το ΜΕΣ είδαμε, τα κάνει το Λέσι με την Αλαβές είδαμε, την Αλμέιρα όπως τη λένε. Ο Λεοζίνιο είναι κουραστικός λέει, κουβαλά μπάλα ο γιατρός και ταλαιπωρεί το τόπι. Δεν είναι απλώς βέβαια το σημερινό παιχνίδι, πήγε στην ένταση και τη μονομαχία έχοντας χαρακτηριστικά ακόμα μικρότερης κατηγορίας. Λέει ο γιατρός ο οποίος ήταν στη Λάρισα. Ο γιατρός ο Ηρακλειδέας ήταν στη Λάρισα. Λοιπόν και πήγε στη Λάρισα και κάθισε και είδε το μάτς και σημείωνε ο γιατρός ο Ηρακλειδέας για την ομάδα του τον Ηρακλή. Ο Μπιφτέκης ο οποίος έβγαλε μια ανακοίνωση ενωτική, λέει δεν πρέπει οι σύνδεσμοι μεταξύ μας να έχουμε πρόβλημα, πρέπει να στηρίξουμε την κατάσταση κτλ. Δεν ξέρω, αυτοί όλοι διώξαν τον γιατρό από τον Καφτατζόγλιο γιατί έκανε κριτική. Δεν ξέρω κατά πόσο στη δημοκρατικότητα των οπαδών και φίλων του Ηρακλή συμπεριλαμβάνεται η επιστροφή του γιατρού του Ηρακλειδέα στην θύρα 10 ή στη θύρα των επισήμων του Καφτατζόγλιου. Γιατί ο γιατρός βλέπει όλα τα μάτς εκτός έδρας, δεν τον πειράζει κανένας από τους αντιπάλους οπαδούς. Δηλαδή, αν πάει στην Τούμπα ο γιατρός και τον γνωρίσουν, δεν νομίζω να τον ορμήξει κανένας. Αν πάει στο Χαριλάου ο κτηνίατρος ο Ηρακλειδέας, δεν νομίζω τον, οι γουρουνάδες ότι θα τον ορμήξουν, δεν τους έχει προσβάλει. Εκείνοι που τον ορμήξαν ήταν οι δικοί του, γιατί όπως έλεγε η παροιμία, ουδής προφήτης στον τόπο του. Έτσι λέγανε οι παλιοί. Τώρα εγώ με τους προφήτες δεν τα πήγαινα καλά, εντάξει. Αλλά έτσι λέγανε οι παλιοί, και επειδή το λέγανε οι παλιοί, να πούμε, το λέω κι εγώ, να πούμε, κατάλαβε, σαν καινούριος που είμαι, άκουγα κι εγώ τους παλιούς και επαναλαμβάνω το ίδιο θέμα. Άρα λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είδαμε τα καλά του. Είδαμε τα δυνατά του σημεία. Εμένα δεν με ενοχλεί που κάνει τα γκολ. Εντάξει, το εμένα με ευχαριστεί ότι φτάνει μέχρι εκεί. Και δεν είναι θέμα προπονητή πώς θα βάλει την μπάλα στα δίκια. Δεν φταίει ο Ίβιτς. Αν ας πούμε ο Κουλούρης, ο Φακούτο Περέιρα δεν του εισπρώχνει την μπάλα και την κοντρολάρει εκεί και χάνει το κοντρόλ και χάνει το 3-0. Δεν φταίει ο Ίβιτς. Αν ο Μπίσεσβαρ δημιουργούσε αλλά εκτελούσε λάθος. Δεν είναι του προπονητή αυτά. Προπονητή σου λέει: εγώ σε έφτασα μέχρι εκεί, αυτό είναι θέμα δικό σου. Δεν μπορώ εγώ να σε βάλω την μπάλα στα δίκτυα. Δεν γίνεται. Εκεί λοιπόν ο προπονητής δεν έχει καμία ευθύνη. Και μάλιστα είναι στα υπέρ του Ίβιτς ότι η ομάδα του πηγαίνει, φτάνει με όμορφο τρόπο, με ξεσήκωμα κερκίδας, με πλευροκόπηση, με κάθε την παλιά, με διαγώνια παλιά, με αντεπίθεση. Φτάνει μέχρι την πηγή. Το νερό, όποιος είναι να το πιει, εγώ σου λέω ο Ίβιτς σε πήγα στην πηγή. Σε ανέβασα στα μονοπάτια, εκεί και τα λοιπά. Τώρα αν εσύ γλίστρισες μπροστά στη βρύση, στην Τουλούμπα, και δεν ήπιες το νερό που σε... Δεν θα σε βάλω, δεν είσαι και μωρό παιδί, να σου βάλω στο ποτήρι το νερό και να το πιεις. Βλάκα, θα σου πει ο Ίβιτς. Αλλά κύριε Ίβιτς, όταν είστε προπονητή σε μια μεγάλη ομάδα, είτε είστε 39 ετών, είτε 80 χρονών, είτε είστε 30 χρονών, έμπειρος, άμπειρος κτλ. Όταν η ομάδα σας κινδυνεύει ή όταν η ομάδα σας κάπου δεν πάει καλά, οφείλετε να την προστατεύσετε. Και αυτό το λέω τώρα. Αυτό το λέω τώρα που ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Πανετολικό 2-1. Αυτό το λέω τώρα που ο ΠΑΟΚ πήρε το παιχνίδι 2-1 και δεν την πλήρωσε την ύφη. Γιατί εκ του αποτελέσματος βγαίνουν οι οπαδοί και φωνάζουν και κάνουν και ράνουν. Δηλαδή, αν έκανε το 2-2 ο Πανετολικός, μετά θα βγαίναν οι δημοσιογράφοι, θα λέγανε, θα γράφανε εκείνο, το άλλο, Μαλεζάς, Χατζησαΐας, θα το θυμόταν κτλ. Τώρα πήγε η μπάλα, out, τελείωσε, το ξεχάσανε. Το ξεχάσανε για αυτό το παιχνίδι. Επειδή έρχονται όμως και άλλα παιχνίδια. Θα έρθει αύριο η Φιωρεντίνα. Η Φιωρεντίνα παίζει 3-5-2. Τον αριστερό της back half τον πούλησε στην Τζέλσι. Άρα λοιπόν, εκεί έχει αδυναμία, έχω μάθει. Εκεί ο Τζαλμά Κάμπος πρέπει να χτυπήσει, αλλά ο Τζαλμά Κάμπος δεν χτυπάει από εκεί. Γιατί ο Τζαλμά Κάμπος δεν είναι Ροντρίγκες, δεν είναι στη φόρμα του Ροντρίγκες. Δηλαδή θα πρέπει να δει ο προπονητής του ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, ότι εκεί που είναι ευάλωτοι, ποιος είναι το άτομο αυτή τη στιγμή, ο Ροντρίγκες, μπορεί να του αλλάξω θέση 10 λεπτά, 1 τέταρτο και να πάω στην αδύνατη πλευρά τη Φιωρεντίνα, το πιο φορμαρισμένο μου παίκτη, για παράδειγμα. Ο Ματζουράκης εχθές
που είχε βάλει 4 τόνους, πώς το λένε, στο μαλλί, να πούμε μπογιά. Θα μπορούσε να δει ότι ο ΠΑΟΚ παίζει με αριστερό μπακ, τον Κρέσπο, ο οποίος είναι στόπερ. Ωραία. Θα μπορούσε να πάει χτυπήσει από εκεί πλευρά. Αυτός πήγαινε από την πλευρά του Μάτος. Α, δεν βλέπει. 68 χρονών. Θα μου πεις, καλά, το λες εσύ τώρα που είδες το μάτς και μετά. Αυτός εκείνη την ώρα μπορεί να μην το είδε. Ναι, αλλά αυτός πληρώνεται για να το βλέπει εκείνη την ώρα. Ενώ εμένα με πληρώνουν για να το λέω μετά. Κατάλαβες τι γίνεται. Και φαντάζομαι ότι αυτός που πληρώνεται εκείνη την ώρα για να το δει παίρνει και πιο πολλά από όσα παίρνω εγώ που το λέω μετά από λίγη ώρα ή από μία μέρα. Όπως και το διαιτητή τον πληρώνουν για να δει τη φάση την ώρα που γίνεται. Δεν τον πληρώνουν. Εμένα με πληρώνουν για να δω τη φάση και να την αναλύσω. Και τον άλλον ξέρω εγώ που κάνει τον αυτό και τα λοιπά στα μίντια. Άμα τελειώσει η φάση. Ακίνη και η δυσκολία. Εντάξει. Ο πιλότος όταν ανεβαίνει απάνω, την ώρα που σταματάει η τουρμπίνα, τον πληρώνουν να βρει τη λύση. Μετά εγώ από κάτω μπορεί να πω η διαιτία που έπεσε είναι η υδρα, η διαρροή εκεί κτλ. Μένα με πληρώνουν για άλλο θέμα. Γιατί λέει εσύ μετά Χριστόν προφήτες κτλ. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν οι μετά Χριστόν προφήτες, εμείς δηλαδή, έχουμε άποψη λόγο και γραπτό και προφορικό πολλές φορές και πριν τα μάτς. Για να μπούμε στην καρδιά και στην ψυχή αυτού που έχει το πρόβλημα, που είναι ο προπονητής εκείνη την ώρα. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα αφού πούμε πρώτα και καλημερίσουμε το φίλο μας το Σάκη, ο φίλος μας ο Σάκης, ο οποίος έχει τα μπαμπάτσικα, τα οποία είναι στην Αγίων Πάντων 28, έκανε μια εκπληκτική μαγιά. Η μαγιά ήταν η εξής. Και μάλιστα άλλαξε και το όνομα, γιατί λεγόταν αλλιώς το μαγαζί. Έβαλε ένα μεγάλο σάντουιτς, είτε σε γύρο είτε σε μπιφτέκι κτλ. Το οποίο έπιασε πάρα πολύ τον μπαμπάτσικο. Και έκανε μια άλλη μαγιά, η οποία λέει το εξής. Σου λέει, φάει ένα μπαμπάτσικο, το πληρώνεις πάρα πολύ λίγο. Αλλά αν φας δεύτερο, κατορθώσεις και φας ο ίδιος δεύτερο, δεν το πληρώνεις. Το δεύτερο. Και αν φας τρία, λέει, δεν πληρώνεις τίποτα. Θα μου πεις, αν δείτε τα σάντουιτς, είναι φανταστικά. Είναι πάρα πολύ μεγάλα. Εγώ δηλαδή, ας πούμε, με ένα φίλο μου, μπορούμε να φάμε από μισό και να χορτάσουμε. Εντάξει, μπορούμε να φάμε μισό και να χορτάσουμε. Δίνει λοιπόν μπόνους εκεί στην Αγίων Πάντων ο φίλος μας 28. Τηλεφωνείτε στο 510-045 και μπορείτε κάλλιστα να δοκιμάσετε και την ποιότητα αλλά και το μέγεθος. Γιατί το μέγεθος μετράει σε όλα τα επίπεδα. Διάλειμμα λοιπόν. Αμερικάνσκη φίρμα Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник. Ο 444 λέει 3 σάντουιτς μπαμπάτσικα και κούτρα, κατευθείαν μου έρχεται στο μυαλό μου ο και λέει ένα όνομα. Ο κόκκινος. Ραπ 1000 χρόνια Ηρακλάρα, θα τη σώσουμε και φέτος την παρτίδα προς πείσμα των κακών συμπολιτών. Αδέρφια βαστάτε γερά. Φαλακρέ, πες μου πώς εξηγείς να είναι πάλι στην τηλεόραση ο Μπούζος σαν μαρμαρωμένος βασιλιάς, ενώ στο ράδιο είναι άλλος άνθρωπος. Η Μαρούπα γιατί λείπει, λέει ο 779. Φίλε, κοίταξε να δεις. Πάντα η τηλεόραση δημιουργεί σε αυτούς οι οποίοι την κάνουν ένα καθοσπρεπισμό, ρε παιδί μου. Πώς θα το εξηγήσω. Δηλαδή, τους ακούς στο ραδιόφωνο, είναι άλλοι, έχουν άλλοι αυτοί κτλ. Και στην τηλεόραση πάνε, δίνονται καλά, είναι σεμνοί κτλ. Είναι επειδή φαίνονται. Ενώ αυτός που ακούγεται και ξέρει ότι δεν φαίνεται, μπορεί να εκφραστεί και διαφορετικά. Εγώ αυτό το θέμα δεν το έχω. Δηλαδή, ό,τι λες μπορεί να είμαι στο ραδιόφωνο. Δηλαδή, να ξεκουμπώ στο παντελόνι μου, να βγάζω τις κάλτσες μου, να εριστώ, ξέρω εγώ, να κάνω διάφορα. Το κάνω και στην τηλεόραση. Δεν έχω τέτοια κολλήματα, δηλαδή, να φοβηθώ η κάμερα ή να βαφτώ ή μη φαίνεται η ρητίδα μου ή ξέρω εγώ η σακούλα μου κτλ. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Οπότε, είναι αυτό που λέμε, δεν φοβάμαι την κάμερα. Τι να με κάνει η κάμερα. Όχι μη φανεί η ρητίδα, όχι μη φανεί, ξέρω εγώ, η σακούλα στο μάτι, μη φανεί, ξέρω, το μάγουλο, ξέρω εγώ, αν πεταχτεί και τα λοιπά. Σαχλαμάρες, θα πούμε. Ο Μπούζος δεν ξέρω, πρέπει να του δώσει και χώρο του Μπούζου. Δηλαδή, άμα τον έχει τον Μπούζο εκεί, κάθεται, θα πούμε, σε μισή ώρα, μία ώρα και του λέει 3 λεπτά μίλα. Και εγώ το παθαίνω αυτό. Όμως τυχόνομαι. Με έχουν τρίτο βιολί στο Άρτ. Μπαίνω, Νίκο, αυτό, ρωτάω. Έχω την άποψη εκεί. Όχι, μου λέει ο Γεωργιάδης. Σήμερα μαλώσαμε με τον Αλέφαντο. Γιατί είπα ότι ο Γιώργος Γεωργιάδης ήταν μεγάλος παίκτης
και θα δοκιμάσει στη Β' Εθνική την τύχη του. Μου λέει γιατί είναι μεγάλο παίκτη. Κάτσε ρε Νίκο, πήγε Αγγλία να πούμε. Πήγε, έπαιξε στον ΠΑΟΚ τόσα χρόνια. Παναθηναϊκό, α, Ολυμπιακό, τον είχε παίκτη. Έλα μου λέει δεν ήταν μεγάλο παίκτη. Πώ δεν ήταν μεγάλο παίκτη. Εγώ γιατί. Μετά το Σαραβάκο, δηλαδή και τα λοιπά, του άλλου παικταράδε, Γιανακόπουλου και τα λοιπά, ο Γεωργιάδη δεν είναι μεγάλο παίκτη. Δεν πήρε δηλαδή πρωτάθλημα, δεν πήρε κύπελα, δεν έκανε γκολ, δεν έκανε διεισδύσει. Και δεν τον έχω καμιά εκτίμηση εγώ σε προσωπικό επίπεδο, Γεωργιάδη, δεν μπορούμε να λέμε και τα λοιπά. Τέλο πάντων, χώνομαι. Κάνω ερωτήσει, αυτό, την παλεύω, κάνω, κουνιέμαι και δεν έχω και κάμερα. Στέχομαι εκεί με τη φωτογραφία. Εντάξει. Είναι δύσκολη η κάμερα, αλλά. Ιδιαίτερα ας πούμε σε αυτούς οι οποίοι νομίζουν ότι δεν είναι όμορφοι, δεν φαίνονται καλά κτλ. Χέστηκες για την κάμερα. Αυτό το πρόβλημα το έχει και ο κόκκινος. Μόλις δει μικρόφωνο εδώ ραδιοφωνικό, μόλις δει κάμερα τηλεοπτική, κουμπώνει και εκείνο το κουμπί με εκείνο το λαιμό να πούμε. Εκείνο το κουμπί άμα είχε μιλιά, πω όπου θα έλεγε ρε φίλε μην με ταλαιπώρεις άλλο. Απάλαξέ με από το πρόβλημα. Δηλαδή εκεί που το κουμπί εκεί στο λαιμό που το κουμπώνει ας πούμε. Άμα κάνει καμιά εκτείναξη και σπάσει, μπορεί να σκοτώσει τον κάμερα, μάλλον. Του το δόξα πατρί του κουμπί, το σκότωσε. Εντάξει, λες για τον Μπουλ. Αν συνεχίσει ο Ηρακλής, επειδή Απρίλιο θα κάνει κολοτούμπα για το 1.40, μάλλον θα σε φωνάζουμε Αλέξη. Ναι, εντάξει, 1.40 είναι. Ωραίος, ωραίος. Θα την παλέψεις. Την παλέψεις, ρε φίλε. Εντάξει. Ποια λέει Τρίτη και 13 δεν μας πήραν την πόλη. Ναι, ρε φίλε, κάναμε λάθος. 29 Μαΐου του 1453 ήταν. Ναι, αλλά ο Χιλιτίδης λέει ότι το 1453 1 συν 4 συν 5 συν 3 μας κάνουν λέει 13. 5 και 4, 9 και 1, 10 και 1, 13. Άρα ήταν Τρίτη, 29 Μαΐου 1453, το άθροισμα είναι 13. Και το έχουν μετά λέει για γουρσούζικο αριθμό. Ναι. Οι Τούρκοι όμως μπορεί να το έχουν για γούρι το Τρίτη και 13. Μα, γιατί αυτοί την πήραν την πόλη. Πήραν την νίκη δηλαδή, μας την πήραν την νίκη. Κατάλαβες τι γίνεται. Ο Μπίζεσμαν αυτό που λέει είναι εκπληκτικός παίκτης. Και ακόμα δεν έχει φτάσει στο 100%. Είναι δεκάρι το οποίο εξτρεμίζει. Αλλά και πατάει περιοχή ως δεύτερος center forward. Αν βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση θα κάνει θαύματα. Και η Ηρακλή έπαιξε ο Γουχού λέει και μάζεψαν λεφτά τα παόκια για να τον πάρουν. Ναι. Μόνο που τα μούτρα του. Ευχαριστώ τον Γρηγόρη τον κόκκινο. Έχει δίκιο. Μόνο που τα μούτρα του όταν έπαιζε στον Ηρακλή ήταν λίγο βαριά. Ήταν λίγο, ξέρω εγώ, σαν να κάνει το στεναχωρεμένο, ήθελα να παίξει τον ΠΑΟΚ. Και μετά όταν ήταν να πάει στον Ολυμπιακό, έκανε βαριά τα μούτρα του για να πάει στον Ολυμπιακό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η Μαρούπα γιατί λείπει, δεν ξέρω ρε φίλε γιατί λείπει. Μάλλον θα ρωτήσω αύριο τον, πώς το λένε, τον Θωμαίδη, ο οποίος αποκτά αντίπαλο. Αποκτά αντίπαλο. Στο κανάλι του Μαρινάκη. Μου ρουφιανέψαν κάτω το αλέφαντι και τα λοιπά. Θα κάνει λέει ο Μαρινάκης την ίδια ώρα που κάνει λέει ο Θωμαίδης στη δίκη, θα κάνει την αντιδικία. Και θα πάρει λέει εκεί πέρα όλους τους σκυλομαρινακικούς και τα λοιπά και θα βρίζουν τον Αλαφούζο να πούμε και τον Θωμαίδη. Οπότε μετά θα κάνει ο Θωμαίδης μηνύσεις στο κανάλι του Μαρινάκη και ο Μαρινάκης θα κάνει μηνύσεις στο Θωμαίδη γιατί κάθε εβδομάδα του κάνει λέει και μία μήνυση. Και αυτοί οι δικηγόροι τζάμπα λεφτά βγάζουν. Μηνύει ο ένας τον άλλον, τζάμπα λεφτά. Τζάμπα λεφτά να κουβαλιούνται εκεί και να κάνουν και να ράνουν. Θα μου πεις από το να πλακωνόντουσαν στις μπουνιές και στις πιστολιές, καλύτερα είναι να πούμε να πηγαίνουν στα δικαστήρια. Είναι ένα πιο πολιτισμένο ταπεραμέντο να πούμε. Τώρα για το Αγρίνιο, τίποτα. Ο Μαρκόφσκι σε συνταξιούχου να πούμε βαδίσματα. Ένας μάκος παλέμαχος στο χώρο του κέντρου. Ο Μίγας είναι καλός μπακ. Μην βλέπετε ότι έκανε το λάθος. Αλλά και όταν στο πρώτο λεπτό ρε παιδιά, είσαι πανετολικός, παίζεις μέσα στην Τούμπα με 18.000 κόσμο, με ενθουσιασμό, με κορακάκιδες, με Ιβάν Σαββίδες κτλ. Και στο πρώτο λεπτό γίνεται σέντρα από τη μεριά, ας πούμε, του αριστερού μπακ. Ξεχνάω και το όνομα του Τσοκάνη. Και τα σέντερ μπακ δεν υπάρχουν στην περιοχή. Και έρχεται ο Φουκαράς ο Μίγας από δεξί μπακ, κάνει σωστά την κίνηση. Να έρθει στα στόπερ, του φεύγει το κοντρόλ όμως του Φουκαρά και έρχεται ο Μπιζεσβάρ και πλασάρει πολύ ωραία και κάνει το 1-0. Δηλαδή ο Μίγας, ο δεξιός μπακ, φαίνεται ο βλάκας της υπόθεσης ποδοσφαιρικά. Ουσιαστικά όμως πάει να καλύψει δύο άσχετους σέντερ μπακ, αργούς και αστοιχείωτους σέντερ μπακ, οι οποίοι δεν κλείνουν στο πέναλτι,
να κλείσουν τον Φόρ και τον, και τον δεκάρι του ΠΑΟΚ. Παρά τα αυτά να πούμε, αργούνε να πάνε και αναγκάζεται αυτός από δεξί μπακ να γίνει στόπερ. Κάνει σωστά την κίνηση, αλλά κάνει λάθος το κοντρόλ. Και έτσι λοιπόν, αν αναλύσουμε την όλη ιστορία, τα center back του Πανετολικού φταίνει παραπάνω από ό,τι φταίει ο Φουκαράς ο Μίγας, που έκανε πέρσι πολύ καλό πρωτάθλημα. Για να αναλύουμε με λεπτομέρειες την όλη κατάσταση. Γιατρός Ηρακλειδέας. Μπαλάρα ο Γουχού έπαιξε στον Ηρακλή. Έκανε το λαγό τον Επαλέ και τον Ερέρα μάγκες. Στα 35 που έπαιξε σε εμάς το 05-06 μας έβγαλε λέει τέταρτους. Μάλιστα. Λέει ο γιατρός ο Ηρακλειδέας, ο οποίος δεν ξέρω αν έφτασε από τη Λάρισα. Γιατί το πούντο του έκαψε και φλάντζα. Νίκος Εφοριακός. Τον είχε παίκτη ο Κυρνίκος στον Γαύρο, αλλά δεν τα πηγαίνανε καλά. Άσε που τον φώναζε δημόσιο υπάλληλο. Ναι, ναι. Τον έκανε και αλλαγή στην αλλαγή. Το θυμάμαι. Δημοσιογραφική αλητεία να χρεώνουν, λέει ο γιατρός Ερακλειδέας ο κτηνίατρος, το πρώτο γκολ στον Κυριακίδη και όχι στον Χουάντερσον που έχει οπτική επαφή και πρέπει να καθαρίσει τη φάση. Α, λέει για τον γκολ της ισοφάρισης της Λάρισας το πρώτο. Το 1-1 που έγινε. Είναι δημοσιογραφική αλητεία, χοντρό είναι αυτό που λες γιατρέ, εγώ το διαβάζω όμως, δεν κολώνω. Να χρεώνουν το πρώτο γκολ της Λάρισας στον Κυριακίδη και όχι στον Χουάντερσον που έχει οπτική επαφή και πρέπει να καθαρίσει τη φάση. Ωραία. Λοιπόν, Βασίλης από κέντρο. 29 Μαΐου έπεσε η πόλη Ραπτόπουλε, με διορθώνει. Ναι ρε παιδιά, το 1453 τον μπερδέψαμε στα μάτα, λύσαξες. Εντάξει, κάναμε ένα λάθος ρε παιδιά, εγώ το έκανα. Εντάξει, δεν με διόρθωσε ο Χιλιτίδης, ξέχασε. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Το, η πόλη την πήραμε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Θυμόμαστε όμως πότε πήρε ο ΠΑΟΚ την πόλη. Με τη Φενέρ Μπαξέ. Εκεί με τον Αμάνκα τον ΠΑΟΚ που κατέβηκε από το Πούλμαν και πλάκωσε τους Τούρκους στο ξύλο. Και φάγαμε πρόστιμο. Θυμάσαι, Χιλιτίδη. και λέγαμε, ρε, αυτός πολύ μοιάζει με ένα δικό μας. Τελικά είδε, δεν ήταν. Το θυμάσαι. Ποιο να ήταν, μωρέ, ποιο να ήταν. Ρε, που το ξέρω, το μάγκα αυτό τον Παοξή. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Ενώ ψηφιωρεντίνα, εγώ βλέπω ένα Πάοκ φορμαρισμένο από τη μέση και μπροστά. Ένα Πάοκ, ο οποίο με την επιστροφή του Λέοβατς με προβληματίζει η αριστερή πτέρυγά του στα μπακ. Δηλαδή, το θεωρώ μπελά το Λέοβατς, δεν το θεωρώ καλό αριστερό μπακ. Το θεωρώ μεγάλο μπελά. Και επίσης με τρομάζει το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου πέφτει. Τώρα, πέφτει γιατί είναι αγύμναστα τα χάφ του. Πέφτει γιατί κάνει μεγάλο μπούκωμα, μπουκώνει στο πρώτο ημίχρονο. Κάνει διαφορετική αυτή, πώς το λένε, διανομή δυνάμεων. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό το κομμάτι. Εγώ ξέρω αυτό που βλέπω. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Να πω δηλαδή ότι φταίει αυτό. Ή φταίει εκείνο. Βλέπω όμως ότι εκείνη την ώρα ο ΠΑΟΚ αυτόν τον κανιά που έχει σαν σκύλο, ακόμα τα δόντια του σκύλου του κανιά δεν τα είδαμε. Επίσης δεν είδαμε τα δόντια του Σακόφ σαν σκύλος μεσοαμυντικά. Ενώ πάνε πολύ καλά μπροστά τα χαφ του ΠΑΟΚ και είναι στη μεταφορά ειδικά της μπάλας από την άμυνα στην επίθεση, πάνε πάρα πολύ καλά. Οι μεταβιβάσεις είναι ακριβείς, οι μεταβιβάσεις είναι γρήγορες, δεν είναι κουραστικές. Εκεί ανοίγει ο ΠΑΟΚ μετά το 65, 63, 68, 59, 62. Εκεί ανοίγει ο ΠΑΟΚ. Και εκεί θέλει τη βοήθεια του προπονητή. Θέλει τη βοήθεια του προπονητή. Μέχρι στιγμής δεν μας την έδειξε. Δεν μου αρέσει λοιπόν η ανασταλτική λειτουργία των χαφ του ΠΑΟΚ και του Τζαλμάλ στο δεύτερο ημίχρονο. Το κρατάμε για τα επόμενα μάτς. Λοιπόν, 9.55 και ενώ 54.340. Δεν θυμάμαι άλλον προπονητή να άβαφε το μαλλί στην Αλφα Εθνική. Θυμάσαι κανέναν? Προπονητή Αλφα Εθνικής να έβαφε το μαλλί. Πλαγιοδάνια έχουν κάνει πολύ. Ο Αλέφαντος, ας πούμε, ήταν ο πρώτος πλαγιοδανιάκιας που υπήρχε στον χώρο του ποδοσφαίρου. Άλλος πλαγιοδανιάκιας προπονητής, δεν ξέρω. Χαρακτηριστικά προπονητών, δηλαδή, ας πούμε, υπήρχαν προπονητές οι οποίοι ήταν ωραίοι άντρες. Ας πούμε, ο Λίμπρεχτς έπιασε με τον Κλίντον. Το θυμάσαι τον Λίμπρεχτς? Ήταν ίδιος ο Μπιλ Κλίντον. Και ξέρεις τι καλοί άνθρωποι που ήταν οι Αργιανοί, για να μην τον πληρώσουν, ξέρεις τι τον κάνανε? Δεν το ξέρεις? Το χρωστούσαν λεφτά το 87-88. Και λέει ο Λίμπρεχτς, ρε παιδιά, τα λεφτά μου. Είχε μια γκομενίτσα αυτός. Πήγαν, τον βγάλαν φωτογραφίες σε ένα μπαρ, κοπάνησε και κανένα δύο. Ήταν και ουισκάκιας λίγο. Ήταν ωραίος τύπος και καλός προπονητής ήταν. Και του λένε, μίστερ, ή παίρνεις λεφτά και τα πάμε αυτά στη σύζυγο, ή. Ναι,
Τώρα είναι 80. Άστο. Τάμα. Πολύ καλοί άνθρωποι οι Αριανοί. Για να μην πληρώσουν, βρίσκουν τρόπους. Βγάζουν φωτογραφίες στον προπονητή που μπορεί να ήταν και μια κοπελίτσα εκεί και να την έκανε ακοπλιμέντο. Αλλά να τη βγάλει άκρη εσύ μετά. Κατάλαβες. Τέτοιοι καλοί άνθρωποι. Βάλουν στο άρθρο 44 τις ομάδες. Βάλουν στο άρθρο 99 τις ομάδες, τους παίκτες κτλ. Τώρα. Ας θα τον πιάσουμε τον Άρη μετά. Τον πιάσουμε τον Άρη μετά, τον αμαρτωλό τον Άρη. Τον πιάσουμε μετά. Έχουμε πολλές αμαρτωλές ομάδες. Καλησπέρα Κωστή, λέει ο 997. Όπως και ο γιατρός θέλω σαν τρελός να κληρωθεί στο κύπελο ο Άρης με τον ΠΑΟΚ. Αριανός είμαι και πιστεύω ότι έχουμε καλές πιθανότητες να τους κάνουμε ρεζίλι. Καλή συνέχεια. Μάλιστα. Μάλιστα. Τι να σου πω τώρα, φίλε. Έκανε το λάθος ο Λεγκράντ. Πάρ το 2-2. Πάρ το χαστούκι από τον Κούγια. Πάρ την μπουνιά Κούγιας. Του Κούγια την μπουνιά δεν την γράφουν ότι έφαγε. Γιατί η φωτογραφία έχει τον μπάτσο. Δηλαδή τον μπουνίδι που έφαγε ο Κούγιας. Δε. Τώρα αν τον πάρουμε αύριο τον Κούγια. Το βγάλει ο Μπούζος, ξέρεις θα πει. Δεν με βάρεσε. Γλίστερσα. Όπως έχω ένα φίλο, τον Γιώργο, δεν λέω επίθετο, 6 μήνες στο κρεβάτι. Πώς. Σπάσε πόδια, κνήμες κτλ. Ήταν 3 μαστούριδες έξω από το σπίτι του και πήγε μόνος του να κάνει μαγιά. Ενώ δεν το έχει, το ξυλίκι δεν το έχει, πήγε να κάνει μαγιά. Το τραβάει ένα βρωμόξυλο, να πούμε, η αλυτά, τον πετάνε κάτω, πάει το ποδάρι. Τώρα σήμερα πήγα να τον δω. Πριν την εκπομπή με έναν άλλο φίλο, τον παίρνει ένα τηλέφωνο. Τι έγινε, ρε Γιώργο, κτλ. Λέει, τι έπαθες. Άσε, ρε, λέει, γλίστρωσα στην πόρτα, λέει, και έπεσα. Δεν λέει ότι πλακώθηκε. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, γιατρέ Καραγκιόζη, σταμάτα να είσαι εριστικός με τον Παναθηναϊκό. Λέει ο 383. Τα λαγέ και τα χαζά σου κράτησε τα για την ομαδούλα σου. Γριά ανύπαρκτη και το χβρίζει. Δεν τα διαβάζω τα υπόλοιπα. Το παραξήλωσε. Μαρούση θύρα 13. Γιατρέ, κατάφερες σε θεσσαλονικιώτικο ραδιόφωνο να ακούει Αθηναίος από το Μαρούσι ο παδός του Παναθηναϊκού και να στη λέει να βούμε μπέικα. Ο Ιγκόρο Σακάτη κόραρε εδώ ξαδράμα στήρα 4. Α, μάλιστα. Εντάξει. Πήρε τον καμπανιακό 3-1. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι λέει εδώ. Χρήστος από Λαμπράκη. Και την πόλη να μην χάναμε, πάλι μνημόνιο θα τρώγαμε. Ναι, σωστό. Σωστό. Έτσι, σωστό. Κόκκινος, πάω Φιωρεντίνα, το over είναι δώρο. Εγώ, Γρηγοράρα μου, το έδωσα το μάτς 1-1 χ. Τώρα στον κομμουνιστή. Μπέτσε στο rapto.gr, μπαμ, θα δείτε για ποιο λόγο και τα λοιπά. Και αναλύω και τη Φιωρεντίνα που είδα, Γρηγοράρα μου, η οποία Φιωρεντίνα, τα άκρα της, ιδιαίτερα παριστερά, έχουν προβλήματα. Βέβαια, τι σάμαλ είναι. Λοιπόν, για Ροντρίγκες είπαμε, για Μπίζες Βάρ είπαμε, α, MVP. Παίζει να ήταν ο Μπίζεσβαρ με τον Ροντρίγκες. Για μένα ήταν ο Ροντρίγκες και όχι ο Μπίζεσβαρ. Για μένα ήταν ο Ροντρίγκες και όχι ο Μπίζεσβαρ. Όσο για τον Κλάους, θα τα πούμε αργότερα. Θα τα πούμε αργότερα. Όσο για τον Κρέσπο αριστερό μπακ και Τζαβέλα στόπερ, τα είπαμε, πάλι θα τα πούμε αργότερα. Δεν είναι τη ώρα. Λοιπόν, πέσκατε κάτι για τη Λέστερ. Α, η Λέστερ. Η Λέστερ. Κοίταξε τώρα, την είδα εγώ με τη Λίβερπουλ το Σάββατο, την Τεσάρα. Την είδε, Γιάννη. Όχι. Ο Ρανιέρη από ταπεινός κλέφτης ευνηδιασμού άρχισε να παίζει. Είμαι πρωταθλητής, κατακτητής. Κατεβάζει την ομάδα του σαν πρωταθλήτρια. Και αυτό είναι το μεγάλο λάθος του. Δηλαδή αρχίζει και ανοίγεται όπως έκανε όταν ήταν με την εθνική ομάδα. Και τρώει τριάρες, τεσσάρες, θα τρώει κτλ. Δηλαδή ο τύπος εκεί το μυστικό που ήταν ότι κλεινότανε ταπεινά. Και είχε γρήγορους παίκτες μπροστά, ιδιαίτερα αυτός ο ασχημάντρας, ο Center Four, που είναι καταπληκτικός σε εκτέλεση, δημιουργία, στους μεγάλους χώρους, είναι φοβερός, φανταστικός, αέρινος και, πώς το λένε, ελαφρικόκαλος. Ιδιαίτερα αυτός, αλλά και οι τρεις από πίσω ήταν φανταστικοί. Τώρα πάει να δημιουργήσει αυτός και ανοίγεται και ανεβαίνει, όπως ανέβηκε ο Αναστασιάδης σήμερα. Και πάρ' τα δύο γκολ. Όπως πήγε ο Βοσνιάδης, ο Μαύρος Πιτ. Πήγε μέσα στο Καραϊσκάκι με τον Μπαλάφα 35 χρονών και τον Γιαννάκη τον Παπαδόπουλο του Δανίλ παλέμαχο και ανέβηκε ψηλά να παίξει πρέσινγκ τον Ολυμπιακό. Έχει τρελαθεί, ρε. Έχει τρελαθεί, ρε. Γιατρός Ηρακλειδέας. Έχασα τον Καντέ. Ναι, έχασε τον Καντέ, φίλε. Λοιπόν, το βρίζουν και άλλοι Παναθηναϊκοί τον γιατρό τον Ηρακλειδέα. Βαψωμάλης προπονητής του ΠΑΟΚ ήταν και ο Ρολφ Φρίγκερ, ο Αυστριακός, το 2005, με ενημερώνει ο Βασίλης, ο Αριανός από το κέντρο. Ο Φρανς Κράμερ, που έλεγε
ο Μίλαν Τζούρτζεβιτς εκείνη την εποχή. Γιατί το θεωρούσε περισσότερο σκιέρ παρά προπονητή. Ο Φρίγκερ, ναι, ο Φρίγκερ που έμοιαζε καταπληκτικά με ένα ηχολήπτη που είχαμε εδώ. Το Θανάση τον Πολίτη. Ίδιος ο Φρίγκερ. Βε Φρίγκερ τον φωνάζαμε. Τι μου θύμισε τώρα. Τι μου θύμισε, ρε φίλε. 9-5-5. Και ενώ μήνυμα 54.340. Λοιπόν, πείτε κάτι για τον Πανιόνιο Πάνθυρες. Γεια σου, Πάνθυρα τη Νέα Σμύρνη. Φίλε, εγώ τον Πανιόνιο το συμπαθώ. Ομάδα με ταχύτητα, με δυο σκυλιά στα χαφ, που μόνο κόβουν όμως. Μιλάω για το Σιώπη και τον Κόρμπο. Εντάξει, με έναν Μανσούρ δεκάρι, ο οποίος με λίγα λεφτά κάνει μεγάλη δουλειά. Τον Ασαριφάρ τον ξέραμε από την περσινή χρονιά. Δυο Σύριοι δεκάρι και εννιάρι που στον Πανιόνιο πιστεύω θα κάνουν αρκετά γκολ. Σκυλιά, επαναλαμβάνω, ο Σιώπης και ο Κόρμπος, φίλε Πάνθυρα. Και προσέξτε και τον τερματοφύλακα του Πανιωνίου που είναι από τα μέρη μας εδώ, ο Γιαννιώτης του Ολυμπιακού, του Ηρακλή ήτανε μου φαίνεται, τον είχε βγάλει αν δεν κάνω λάθος ο Δηλμπέρης. Πώς τη λέγανε την ομάδα και το χωριό που ήταν εσύ στις Σέρες, δίπλα το χωριό του Γιωργάκη του γαμπρού μου. Αχ, πώς το λέγανε το χωριό ρε, που ήταν και ο Κατσαβάκης προπονητής, δίπλα από τη Ζύχνη. Πώς τη λέγανε την ομάδα που δεν έπαιζε στο χωριό και έπαιζε. Όχι, είναι η Γρήτα. Δίπλα στη Ζύχνη, ποιο χωριό είναι. Ρε. Θα μας το πούνε τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Κόλλησε το μυαλό μου. 3-4 χρόνια ήταν εκεί και τον πήρε ο Ολυμπιακός, τον κράτησε, τον έκανε τρίτο τερματοφύλακα και τον πέταξε δανεικό στον Πανιόνιο. Τώρα απόβηκε ο Διούδης, παίζει βασικούρα να πούμε ο Γιαννιώτης, τον οποίο όπως είπα και στον Αλέφαντο και στον Θοδωρή τον Ραλή, εγώ επειδή τον ξέρω να πούμε τον Πιτσιρικά, ξέρω και τον μπαμπά του που είναι δάσκαλος στο σχολείο εκεί στη γειτονιά μου, εκεί στο Ζάπινγκ, πρέπει να τον δούμε. Εντάξει, πρέπει να τον δούμε με καλά προσόντα, ας το δούμε και αυτό το παλικαράκι να δούμε τι ψάρια θα πιάσει φέτος. Ο καλλιτέχνης στέλνει μήνυμα. Γάζορος ρε ταγάρι, ναι ρε βρωμοτάγαρο, γάζορος, έχεις δίκιο. Την Πέμπτη Φιωρεντίνα αλλάζει προπονητή, 3 γκολ. Βγάλαμε αδερφέ, πάω Ολυμπιακό και Ηρακλή 11 φράγκα. Τα γκολ γκολ. Ναι, ο κόκκινος είχε την έμπνευση να παίξει τα γκολ γκολ. Γκολ γκολ. Γκολ γκολ. Και λέει την Πέμπτη Φιωρεντίνα αλλάζει προπονητή. 3 γκολ θα φάει. 3 γκολ γκολ λέει βγάλαμε αδερφέ, πάω Ολυμπιακό και Ηρακλή 11 φράγκα. Ναι, αυτό πρέπει να το διαφημίσει τώρα κόκκινε. Αυτό πρέπει να το διαφημίσει, όχι να θαυτεί. Και να γράφουμε για άλλους και τα λοιπά. Όσο αυτά είμαι αμήλικτος να πούμε. Είμαι αμήλικτος. Μου λέει ο 2-12 ότι άφησες υπονοούμενα ότι το μάτς Μπαρτσελόνα Αλαβές ήταν στημένο. Όχι, όχι. Στημένο δεν είπα. Μπορεί να το ξέρω ύποπτο. Και το θεωρώ ύποπτο. Θα σου πω από ποια στιγμή και μετά. Από το 65 μέχρι το 90 το μάτς το θεωρώ ύποπτο. Γιατί το θεωρώ ύποπτο. Γιατί ο Ενρίκες, πώς το λένε ο προπονητής, αφήνει έξω τον Σοάρες, αφήνει έξω το Μέση, αφήνει έξω τον Νιέστα και παίζει με το χώμα το Ράκιτζης, τον Μπούσκετς εξάρι και τον Ντένι Σουάρες. Όχι τον Σουάρες, τον Ντένι Σουάρες. Και έχει μόνο το Μεϊμάρ. Το μόνο έξω αριστερά. Γιατί το θεωρώ ύποπτο το μάτς. Θα μου πεις είναι δυνατό να στηθεί. Ναι ρε, γιατί να μην γίνει. Λέω ότι έγινε. Αλλά μπαίνει ο Σοάρες στον Αλκαρέθ στο 66. Μπαίνει στον Αρντά στο 64 ο Ινιέστα. Εντάξει. Και μπαίνει ο Μέση στο 60. Τον έχει 3-4 λεπτά πίσω από τον Αλκάρεθ. Και μετά μόλις βγάζει τον Αρντά και βάζει τον Ινιέστα, τον τραβάει τον Μέση έξω δεξιά. Και παίζουνε έξω δεξιά Μέση, Ινιέστα στα χαφ, Σοάρες, Σεντερφόρ, Νεϊμάρ έξω αριστερά. Και μόνο Νεϊμάρ έχει πάρει κούρσες, μόνο Νεϊμάρ έχει πάρει ενέργειες, μόνο Νεϊμάρ πάει και τρακέρνει, ζητάει μπέναλτι, πέφτει, κάνει ράν και τα λοιπά. Ο Σοάρες, ο Καλαωράκης είναι χώμα, ο Μέση δεν έχει πάρει ούτε μια προσπάθεια. Και όσο τον βλέπω, με τα μουσια, τα κίτρινα, τα πράσινα μαλλιά και τα τατουάζ και να μην παίρνει ενέργειες, μου γυρίζουν τα μυαλά, γίνομαι τρελαίνομαι να πούμε. Ο Μέση στα 29 μου δείχνει ότι ή γίνεται ιστορία τώρα με την, έχει γίνει καμιά συμφωνία, δεν ξέρω, με την
με τα λεφτά που χρωστάει στην εφορία και κάνει πίσω, ή διαλέγει παιχνίδια, ή βαρέθηκε. Εγώ λέω διαλέγει παιχνίδια. Αλλά εγώ είμαι τηλεθεατής. Εγώ είμαι ακροατής. Εγώ είμαι άνθρωπος πελάτης. Μπορεί να πληρώνω εγώ τον ΕΤΕΤΙΒΙ για να βλέπω στο 65 να μπαίνει ο Μέση μέσα, που εγώ αυτό περιμένω να δω να γουστάρω. Τι άβω εδώ τον Μαζεράνο και να μου κάνει γκολ ο Ματιέ, ο Στόπερ, και να μου κάνει το ύποπτο Μαζεράνο γκέλα να γίνει το 1-2. Δηλαδή ο Μαζεράνο γκέλα στο 1-2. Ο Μέση μπαίνει στο 60, τραβιέται δεξιά και δεν μπαίνει ούτε μια ενέργεια. Δεν λέω εγώ να μπει να τους πάρει, να δείξει ότι πάει να προσπαθήσει. Ούτε μια φορά. Και εγώ αυτά τα μάτς, μιας και μπήκε ο διάολος μέσα μου, τα θεωρώ ύποπτα. Εντάξει. Ο Ρεχάγκελ τα έβαφε τα μαλλιά του. Το Γάζορ είναι το χωριό που λες. Θα πάρουμε γραμμές, Γιάννη. Σιγά σιγά. Μια βαράει, να ανοίξουμε και τις υπόλοιπες. Λοιπόν, Σεραίος με ψηφίδι. Πού να δεις εσύ το ψηφίδι στο Διονύση το καφενείο, να έχει και δύο ιερολοχίτες μαζί και να γίνεται τη Μουρλή στο κάγκελο. Όταν σου λέω τη Μουρλή στο κάγκελο. Το ότι πήγε με ιερολοχίτες και όχι με σουπεράδες, δεν ξέρω, αυτό είναι μία πρόοδος. Αυτό είναι μία πρόοδος. Για Παναθηναϊκό δεν είπες μεγάλε, πολύ ωραία μπάλα φίλε. Εγώ πίστευα ότι θα βρείτε μπελά με Λεντέσμα, Βηγιαφάνες, έλεγε το γράφημα Ιβάνοφ Κουτρουμπή στην ευθεία. Είχανε μια ωραία ενέργεια να βάλει το Λουτ δεκάρι και να βάλει το Λέτο στο 66, ο καλός προπονητής φέτος του Παναθηναϊκού. Εκείνος που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν ο Ουακάσο, ο οποίος είναι και πιο κεντρός, αλλά έπαιξε πολύ ωραία στη γραμμή. Και φυσικά ο Ιμπάρμπο, ο οποίος είναι φανταστικός ποδοσφαιριστής σε δύναμη, ταχύτητα, αλλά είναι τσαπατσούλης, δηλαδή πιο τσαπατσούλης από τον Ροντρίγκες. Δηλαδή αν βάλω σε τσαπατσουλιά τον Ροντρίγκες με τον Ιμπάρμπο, τους βάζεις ξέρω εγώ να φάνε ένα τόστο από τον Κλαδά που βάζει μαγιονέζες μέσα ο Κλαδάς και τα λοιπά, αυτός που θα λερωθεί παραπάνω το πουκάμισό του ξέρω εγώ θα γίνει χιρπανές, θα είναι ο Ιμπάρμπο. Θα λερωθεί και ο Ροντρίγκες, αλλά όχι τόσο πολύ. Λοιπόν, 2-31-0-90-90-90, πείτε ότι γουστάρετε. 2-31-0-98-80-90, Ρεάλ δεν είδα φίλε, μόνο τα γκόλιδα. 9-55 και ενώ μήνυμα 54-3-40. Για Τσίπρα, την πέρασε πούδρα. Ήρθε στο Καφτατζόγλιο, φωτογραφήθηκε, φιλήθηκε με τον Ιβάν Σαββίδη, με τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές, έκανε τη σέντρα στο παιχνίδι στο Καφτατζόγλιο, δεν ακούστηκαν συνθήματα εναντίον του, κάτι ερωτησούλες και τα λοιπά, που κάτι δημοσιογράφους που υποτίθεται θα χάσουν τη δουλειά τους, μια κυρία, μια κοπέλα και φάνηκε, θα χάσω τη δουλειά μου, μια γυναίκα μόνο φώναξε. Οι συνταξιούχοι δεν βρήκανε δρόμο να πάνε εκεί να φωνάξουν, δεν τους είδα. Και βλέπω ότι την πέρασε ο Τσίπρας πούδρα. Πούδρα! Την πέρασε. Γιάννη, να πάρουμε τις γραμμές, να πάμε σε διάλειμμα. Να πούμε πριν πάμε στο διάλειμμα ότι ο φίλος μας, ο φίλος μας, ο καλός ο άνθρωπος, ο οποίος έκανε εκπληκτική δουλειά. Α, δεν έχει διάλειμμα, ωραία. Στην Αγίων Πάντων 28 έφερε τον Μπαμπάτσικο στη ζωή μας. Το μπαμπάτσικο είναι ένα σάντουιτς το οποίο εγώ μόνος μου δεν μπορώ να το φάω το ένα. Δια δύο είναι φανταστικό με πατάτες και με μια μπύρα για δύο άτομα, πάρα πολύ οικονομικό. Εντάξει, σου δίνει μπόνους αν φας δύο μόνος σου να πληρώσεις το ένα. Αν φας τρία, για μένα είναι αδύνατο να το κάνω, δεν πληρώνεις κανένα. Τώρα ας σκάσει η μύτη ο Βενιζέλος με τον μπάγκαλο, μπορεί να τα φάνε. Εντάξει, 2-31-0-90-90-90. 98-80-90, 9-55 και ενώ μήνυμα 54-3-40. Ο Πετρόπουλος ο Λάχης δεν τα άβαφε τα μαλλιά. Ήταν άσπρα εκ του φυσικού του και δεν τα έκανε ποτέ μαύρα. Ήτανε αλευρομάλης, έτσι το λέγανε, το Λάχη τον Πετρόπουλο. Τι είδατε για Ολυμπιακό? Με Μαρίν δεκάρι, η Ντέγια να τρέμει τον ανταγωνισμό. Σε μπα αριστερά, Καμπιάσο αργό, Μιλιβόγεβιτς αργό, Ντακώστα αργό, Μποτή αργό. Και ανταγωνιστικός πλέον. Και με την ΕΠΟ να παίζεται αν την παίρνει για όχι. Πάμε στον πρώτο φίλο. Καλημέρα. Είσαι ο MVP της ίντριγκας. Ο Σερ Λοκ Χόλμς. Ο Σερ. Της διαπλοκής. Ναι. Λοκ Χόλμς. Γιουνάλ, Σεμάλ, Λεϊλά, Μουχτάρ, Νεϊμάρ. Είμαι ο ανάδοχος νονός του Ζέκα. Ο Αριανός από την κυπρινόμαυρη τούμπα. Ναι. Ο Γιάννης είναι εκεί. Εδώ είναι.
Χαιρετισμούς στον πυρηνικό επιστήμονα της ηχοληψίας. Έτσι. Σε βλέπω χαρούμενο, σε βλέπω να μην φοβάσαι. Η Βέρεια λέει μπορεί αύριο να μην υφίσταται. Εσύ όμως είσαι μια χαρά. Εγώ είμαι μια χαρά. Πώς το ξέρεις. Πώς το ξέρεις μια χαρά. Εφόσον γίνονται όλα τα χ και τα κόρνερ όπως τα θέλω. Χθες η Βέρεια δεν κέρδισε ούτε ένα κόρνερ. Ναι, ναι, αλλά δεν ξέρετε κύριε Κώστα ότι έχουμε παραγγελίες σε ένα γνωστό μαγαζί ζαχαροπλαστείο πολλά προφιτερόλ φέτος. Α, έτσι. Βέβαια. Ας μιλήσουμε για μπάλα κύριε Ραπτόπουλε. Παρατήρησα ότι στην ομάδα της Μικράς Ασίας αρχίζει ο βουκιουκλακισμός. Δηλαδή? Δηλαδή αυτό που είπατε και εσείς μόνοι εσείς το καταλάβατε. Πώς γίνεται να παίζουν αυτό το 4-2-3-1 και να το κάνουν 4-2-4 στην ευθεία οι τέσσερις μπροστινοί. Μόνοι τους βγαίνουνε. Ροντρίγκες, Μπίζεσβαρ, Κλάους και Περέιρα στην ευθεία παίζανε μπροστά. Και θέλω να ρωτήσω εγώ τώρα. Καλά κάνουνε και παίζουνε. Ποιοι έχουν τα πνευμόνια, ο Μπίζεσβαρ έχει να γυρίσει. Ποιος θα καλύψει όταν θα παίξουν με το Πανιόνιο. Ποιος θα καλύψει τις κόντρες του Πετράκη στους Ζωσιμάδες ή στη Τούμπα. Ερωτώ εγώ τώρα. Λε, άρα βλέπεις μπροστά ναι. Πολύ καλό τον ΠΑΟΚ. Ναι. Πολύ καλό τον ΠΑΟΚ μπροστά, αλλά πίσω, ιδιαίτερα στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου και μετά, να ανοίγει τρύπα. Ναι, μιλάμε τώρα για το Αγρίνιο που ήταν και ομάδα δορυφόρος, κύριε Αυτόπουλε. Δορυφόρος. Βέβαια τώρα για Αυτόπουλε. Κάτσε τώρα, όποιος ΠΑΟΚΣΙΣ ακούει τώρα, πετάει το. Τώρα, γιατί δορυφόρος ο Πανετολικός. Δορυφόρος έχει τηλεόραση εκεί πέρα, είναι, κύριε Αυτόπουλε τώρα. Για παίξτε όμως το ίδιο σύστημα με Πανιόνιο ή με Γιάννενα, τι γίνεται εκεί πέρα που είναι από την αντίπαλη πλευρά. Κάτσε. Έτσι λέω εγώ. Θεωρείς τον ΠΑΟΚ με δορυφόρους δηλαδή. Δορυφόρους γιατί η γη δεν έχει τη σελήνη. Ας έχει ο ΠΑΟΚ κανένα δυο. Α, έτσι. Και θεωρείς τον Πανετολικό δορυφόρο του ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Πώς εμένα με θεωρεί δορυφόρο του κυρίου του Μπουρτόταβρου που φίλησε και Πριγιάν. Έτσι θεωρώ κι εγώ. Δεν έχω το δικαίωμα, κύριε Ραπτόπουλε. Α, δηλαδή. Και οι δηλώσεις μετά του Ματζουράκη, οι φιλικές προς τον ΠΑΟ και τέτοια. Είδες λοιπόν. Α, έτσι, Μάλιστα. Και ο Βαρέλα και χτυπούσε το κεφάλι του γιατί λάθος έκανα. Σάλια τώρα, σάλια. Σάλια. Και δεν έγινε το 5-6 διότι είναι δορυφόρος. Έτσι πιστεύω εγώ. Τον κύριο Τσίπρα που ήρθε στη Θεσσαλονίκη την επαναστατική πόλη και την πέρασε ζάχαρη και πούδρα. Τι έγινε να πει. Τι έχω να πω κύριε Ραπτόπουλο, για ποιον λέτε τώρα. Καλή φιλόξενη πόλη, έτσι. Φιλόξενη βέβαια, τι καλή είναι, φιλόξενη, γιατί. Δεν μου λες ρε φίλε, από αυτά που ακούμε, συνταξιούχοι, άνεργοι, μετανάστες, φτώχεια, σχολεία, αυτά, νοσοκομεία και τέτοια. Και εγώ στο νυχτοκάμετο με κόστος. Μισό λεπτό. Ήρθε ο Πρωθυπουργός στο Καφτατζόγλιο, στο άνδρο των αναρχικών. Στους κομμουνιστάς. Στους κομμουνιστάς, στους αντιστασιακούς κτλ. Την πέρασε ζάχαρη, ρε φίλε. Λέω, μου λες Κώστα, μήπως ήρθε ο Καμένος με σήματα τον ΝΟΕΚ και πήγε στη Θάσο να σβήσει τη φωτιά. Δεν τον είδα αυτό. Δεν ξέρω, η Θεσσαλονίκη, το ότι ο κύριος Τσίπρας πέρασε χωρίς μια γιούχα. Εγώ δεν λέω να. Χωρίς μια διαμαρτυρία. Τέλεια! Υπάρχει πρωθυπουργός στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια που να την περάσει τόσο πούδρα. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν. Είναι μεγάλος μάγκας ο Τσίπρας, του βγάζω καπέλα. Του βγάζω καπέλα και λέω ότι αυτή η τρίπια πόλη εδώ πέρα, η οποία προσκύνησε Ολυμπιακό και Πασό και τα λοιπά, επιβραβεύει και δίνει μόνους στον Αλέξη Τσίπρα. Πολύ Μουστάρου, ωραία τα λέτε, είμαι ο μεγαλύτερος θαυμαστής του Αλέξη Τσίπρα. Σκέφτομαι να γραφτώ στο ΣΥΡΙΖΑ. Μαγιά σας, ούτε στον Ανδρέα Παπανδρέου τέτοια αντιμετώπιση πριν 20 ετίας. Και ο Ανδρέας τουλάχιστον πλήρωνε. Ναι, αλλά είχε πει τσοβόλα, δώσε Μπαγιόκο. Ναι, δηλαδή η αγάπη του θεσσαλονικιώτικου λαού απέναντι στον Τσίπρα είναι ανιδιοτελής. Γιατί ο Ανδρέας μοίραζε. Κατάλαβες, ο Ανδρέας μοίραζε. Ο Φουκαράς ο Αλέξης δεν έχει να δώσει για. Τι γίνεται. Ναι. Τι. Άρα λοιπόν η αγάπη του Θεσσαλονικία προς τον Αλέξη Τσίπρα είναι ανιδιοτελής, υπάρχει θαυμασμός, ιδεολογία. Ενώ ο Ανδρέας ήταν σχέση δώσε πάρε. Μπράβο. Άιστε. Αυτό κατάλαβα εγώ, Βλάξη. Είναι αγνή η σχέση προς τον Αλέξη Τσίπρα. Άκου λέει. Φιλία. Ναι. Αγάπη, έρωτας. Άκου λέει. Θέλω να δώσω τους χαιρετισμούς μου στο Θόδωρο του Συνοπαδό. Ναι. Και τον Αριανό από την Αθήνα που δεν τους έχω, τον έχω γνωρίσει τον Αριανό από την Αθήνα. Αριανός από την Αθήνα που θα φέρει τη Φρέντο. Ακόμα τη Φρέντο. Φρέντο, πες του να, στο Φρέντο,
να βάζει και κανέλα. Έκλεισες! Θα τα πούμε. Χίλια χρόνια Ηρακλής, γήπεδο στον ΠΑΟΚ. Καλημέρα! Γεια σου Κωστή. Γήπεδο στην ΑΕΚ μάλλον. Καλώς το. Πολύ καλά. Λοιπόν, να συνεχίσω κάτι για τον Τζίπρα. Είναι συμπαθής, δεν είναι... Όχι συμπαθής, όμορφος άνθρωπος κλπ. Δεν είναι γλυκός άνθρωπος. Είναι συμπαθητικός. Παλιά υπήρχαν αντιπαπανδρεϊκοί φόλα. Ναι. Το Ανδρέα. Ναι. Ο Τσίπρας, ό,τι και να σου πει, είδες θες πώς χώθηκε στη δημοσιογράφο. Ναι. Και στο άκρο του μυαλού μας, ακόμα και να το συχαίνεται κάποιος ο Τσίπρα, γιατί είναι φουλ δεξιός, μπορεί να βρει και δίκιο σε αυτό που είπε για τον δημοσιογράφο. Τι την είπε τη δημοσιογράφο για τον κόσμο που δεν άκουσε? Ότι προφανώς όταν που ήσασταν εσείς, όταν απολύονταν κόσμος από την ΕΡΤ, από τα σκουπίδια, από τις καθαριότητες. Ναι, πού ήσουν κυρά μου, την είπε. Ωρε Τσίπρα μεγάλε. Ενώ ο δεξιός βγάζει πίκρα. Ο δεξιός πολιτικός και να σου δώσει, βγάζει πίκρα στο λαό. Δεν ξέρω αν είναι η γραβάτα, δεν ξέρω αν είναι... Το ζιβάγκο που δεν φοράει. Πάντως η είσοδος του κυρίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, στο Καφτατζόγλιο, φιλικά αυτά ιστορίες, Ρωσίες με Ιβάν Σαββίδη κτλ. Εγώ νομίζω ότι ο λαός στη Θεσσαλονίκη δεν υποφέρει. Δηλαδή βλέπω το βράδυ σχολάω, πάω εκεί προς Παπάφη μεριά, έχει κάτι δυο κολόμπαρα εκεί κτλ. Καμιά πενινταριά στο ένα, καμιά εκατοστή στο άλλο, ένα ύποπτο μαγαζί πιο εκεί πάλι γεμάτο κτλ. Βλέπω δηλαδή ότι ο λαός δεν περνάει άσχημα. Δηλαδή αυτό που λένε, πεινάει ο λαός, δεν έχουμε να φάμε. Αυτό η γη, αυτό πεθαίνουμε. Αν υπήρχε κάτι τέτοιο, νομίζω ότι το Τσίπρα θα τον κάνανε μεγάλη μπούκα. Παρατάφτα μια δημοσιογράφο που έχασε τη δουλειά της και ακόμα δεν την έχασε, ήταν να διαμαρτύρεται. Άρα η Θεσσαλονίκη καλά περνάει. Γενικά η Βόρεια Ελλάδα. Αυτό κατάλαβα εγώ. Τώρα κατάλαβα λάθος, ζητώ συγγνώμη. Πού εκείνοι οι χρυσαυγίτες με τα κεφάλια, οι τάταροι να φωνάζουν, να κάνουν. Βλέπω μια χαρά. Ο Δε Λεβέντης, ο οποίος μίλησε σήμερα στον Κουλιανό, μεγαλύτερο υποστηρικτή του Τσίπρα δεν έχω ακούσει. Πάρα πολύ φιλική προσέγγιση προς τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Λεβέντης. Από όσα άκουσα στον Κουλιανό. Έτσι. Αν βγάλει και το 17. Και πάει για... Γιατί, συγγνώμη, εσύ τι πιστεύεις δηλαδή, ότι ο Τσίπρας δεν θα βγάλει το 17, γιατί να μην το βγάλει, τι έχει να φοβηθεί, το μένος του λαού? Για πλάκα, επειδή τα νούμερα θα αρχίσουν να πηγαίνουν καλά, όσο και να μην πληρώνει ο Έλληνας, τα νούμερα θα πηγαίνουν καλά από εδώ και πέρα. Είναι το ελαττήριο το μαθηματικό. Όσο και να μην πληρώνει ο Έλληνας, σου είπα, έτσι και καταφέρει ο Τσίπρας και... Κάτσε άλλο ένα χρόνο στην εξουσία. Καλέ, αυτό το Σαββατοκύριακο οι Θεσσαλονικείς πήγαν στην Τούμπα να δουν την Παοκάρα και όσοι δεν πήγανε, πήγαν στα εξοχικά να μαζέψουν τις τέντες, τους καναπέδες, τον αυτό κτλ. Τον καράζ, την κουρευτική μηχανή κτλ. Άμα πεινούσανε δεν θα πήγαιναν στο Τσίπρα να φωνάξουν. Τέλος πάντων. Καληνύχτα! Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη γραμμή. Κάτι. Συγγνώμη. Παοκάρα. Αν βγει με την ίδια δυναμική, αν βγαίνει σε όλα τα μάτια για να διεκδικεί τα παιχνίδια, μπορεί να τα παίρνει, μπορεί να διεκδικήσει πρωτάθλημα. Αλλά είναι δύσκολο να βγαίνει με αυτή τη δυναμική σε όλα τα παιχνίδια. Ενώ είδα Παναθηναϊκό που είχε καλύτερες μονάδες σε όνομα κλπ. Και νόμιζα ότι δεν είχε καλή ομάδα και μάλλον έχει πιο συγκροτημένη ομάδα. Έτσι βλέπω εγώ. Θα δούμε. Αυτή είναι η άποψή μου. Τα λέμε. Εγώ πάντως και Κάτσε και Τζιόλι μαζί δεν θα τους έδινα με αυτή την ανασταλτική λειτουργία του ΠΑΟΚ μετά το 65. Και το πρόβλημα δεν είναι τα center back και ο Βαρέλα. Εντάξει, έκανε το λάθος. Και ιδιαίτερα ο Τζαβέλας, πέφτουν οι αντίπαλοι εύκολα πάνω τους. Δηλαδή έχει δουλειά ο Τζαβέλας. Έχει δουλειά ο Βαρέλας. Έχει δουλειά ο Γκρέσπο όταν παίζει στόπερ. Καλημέρα. Καλημέρα Κώστα. Καλώς τον. Καλά είσαι. Καλά, μια χαρά. Ολυμπιακός, Παλοφάλιρο. Γεια σου, Παλοφάλιρο. Καλά είσαι. Δόξα τω Θεώ, καλά. Μπράβο. Για να ακούσω. Λοιπόν, μετά την Αρούκα, οι αντίπαλοι μας είχαν βγάλει τα κηδιόχαρτα, αν θυμάσαι. Ναι. Έτσι. Δεν πήγαιναμε για πρωτάθλημα, θα το παίρνει η ΑΕΚ. Μάλλον ποιος θα το πρωτοπάρει από τους άλλους τρεις. Ναι. Βλέπω ότι το χάρτη άλλαξε με τις τελευταίες μεταγραφές που έκανε ο Μαρινάκης. Εγώ αυτό βλέπω.
και μπαίνουν πολύ δυνατό στο παιχνίδι για το ποτάσμα φέτος. Το οποίο αν το πάρει ο Ολυμπιακός τους τέλειωσε μια και καλή, έτσι. Διαπαντός αν το πάρει και το φετινό. Αν πάρει το φετινό πρωτάθλημα και χάσετε και την ΕΠΟ και πάρει αυτό το πρωτάθλημα, θα είναι το πιο γλυκό πρωτάθλημα που θα πάρετε. Γιατί τα άλλα ήταν ανέμακτα. Έτσι, θα ξαναδείς τον Τζόρνταν μετά από 5-6 χρόνια. Θα πάει στο χωριό του μετά. Δεν θα έρχεται στην εκπομπή εύκολα του χρόνου. Λες, ε. Δεν, να είναι καλό άνθρωπος, αλλά θα φάει τέτοια πίκρα. Όπως και ο Παναθηναϊκός, ούτε τη Μαρμίτα βέβαια. Όλοι αυτούς θα τους χάσει, θα βρει να βρει άλλους μετά. Είδες εχθές το βράδυ Μαρμίτα στο EuroPoan. Ναι, μετά τη δουλειά σήμερα. Φίλε, υπάρχει πιο cult κανάλι από το EuroPoan. Αυτό ήθελα να σου πω. Να σου πω κάτι, είσαι ο πιο trash τύπος. Έχω να δω τέτοια εκπομπή από το New Channel. Θυμάσαι το ερωτοδικείο που βλέπαμε παλιά. Πώς δεν το θυμάμαι. Τέτοιο πράγμα είναι η εκπομπή σου. Όχι μόνο η εκπομπή δικιά μου, και το κανάλι έχεις δει, πιο cult κανάλι. Παιδιά, μηνύματα δεν έχουμε σήμερα, θα έχουμε την άλλη εβδομάδα. Παιδιά, βλέπω... ο ήχος είναι στραβός. Τι γίνεται, ρε. Η EuroPoan βλέπω μόνο λόγω Μαρμίτας. Έτσι δεν το βλέπω σαν κανάλι το άλλο πρόγραμμα καθόλου. Τι να δεις, ρε φίλε, τα ποντιακά θα δεις ή θα δεις, ξέρω εγώ, του γιατρού. Εντάξει. Μπορεί να δεις όμως, αυτά τα ιατρικά εμένα μου αρέσουν. Οι εκπομπές του γιατρού κτλ. Εντάξει. Μέσω ίντερνετ. Ναι, εντάξει. Ωραία. Ο Μάριν, σ' άρεσε. Ο Μάριν, ο κοντός. Ο Μάριν, νομίζω ότι είναι καλύτερος στα πλευρά. Δεν τρελάθηκα. Δεν μ' άρεσε καθόλου ο Καρντόσο. Δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του, Κωστή. Ναι. Μου φαίνεται για Μπερμπάτοφ νούμερο 2, δυστυχώς. Λες να βγει ο Καρντόσο, Μπερμπάτοφ και ο Αλμέιδα να βγει καλός. Ναι, Κωστή. Και βλέπω τον Ιντέγια συνέχεια μέσα, δεκάδα. Ειδικά αν βάλει γκολ τώρα με τη... Ιντέγια του λένε τρέξε μαύρε γιατί θα πεινάσεις. Ακριβώς. Κάτι να πεινάσει, ένα εκατομμυράκι το χρόνο παίρνει αυτός. Ναι. Αλλά κοίταξε, Κωστή, συνήθως δεν τον παίρνει η πιο ακριβή ομάδα το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός έχει διπλάσει το μπάτζετ από το δεύτερο. Είδες πόσα χρήματα έχουν πέσει στις μεταγραφές φέτο. Φίλε, ξέρεις κάτι. Παρά το γεγονός ότι κάνατε μεταγραφές, αυτό το αργό 4, 5, 6, 8 μου κάθεται στο λαιμό. Δηλαδή τώρα η Βέρεια εντάξει. Εντάξει. Ναι. Αλλά ο Καμπιάσο. Τεμπέλης. Δεν μπορεί. Ο Μιλιβόγεβιτς αργός. Μποτί Αντακώστα, ψηλά, καλή, χαμηλά, αυτό κτλ. Καλή η δεξιά ως και αριστερός μπακ. Ναι. Ο Σεμπά δεν με τρελαίνει, ο άλλος δεξιά μ' άρεσε. Αλλά αυτός ο Ολυμπιακός παίζεται. Μπορεί να σε φάνε. Και επίσης να ξέρεις ότι έχεις ένα μεγάλο μειονέκτημα. Ποιο είναι αυτό? Αν υποθέσουμε ότι τραβηχτεί ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ για πρωτάθλημα και άλλοι μείνουν πίσω. Θα συμμαχήσουν να μην το πάρεις εσύ. Πώς θα το κάνουν αυτό να συμμαχήσουν, δηλαδή, πώς θα συμμαχήσουν, στα μεταξύ τους παιχνίδια, στο ένα τ' άλλο, θα χτυπήσουν εσένα κτλ. Εάν είναι να το πάρει ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός, και ο Μελισσανίδης και ο άλλος, παρά το γεγονός ότι έχουν τις διαφορές τους, θα συμμαχήσουν εναντίον σου. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ πρέπει να το εκμεταλλευτεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, στην Αλαμπουμπούνα ο ΠΑΟΚ πρέπει να τυχωθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση, Κώστα, και το ξέρεις. Έχουν άλλη σειρά. Αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός, έχει σειρά ο Αλαφούζος. Έτσι πάνε τα πράγματα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ναι. Έχουν άλλη σειρά. Περιμένουν άλλη στην ουρά. Φίλε, αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός και το πάρει ο Αλαφούζος, θα είναι πλήγμα για τον ΠΑΟΚ. Γιατί πρώτη φορά θα είναι το πλήγμα αυτό. Αλλά επειδή θα είναι πρώτος στην πόλη, μπορεί να την περάσει. Να πούμε εντάξει, μωρέ, παίξαμε καλή μπάλα. Εσύ δεν κουράζεσαι να τους το λες και να μην τα ακούν αυτά που τους λες τα πράγματα, να τους ανοίξεις τα μάτια κάθε χρόνο. Δεν παίρνουν χαμπάρι από σένα, ναι, που ξέρεις από μπάλα, να σ' ακούσουνε. Όχι, δεν παίρνουν. Δηλαδή εκεί πάνω στη Θεσσαλονίκη βλέπεις ότι η ατμόσφαιρα λέει ότι πάνε για ποτάθλημα, από οξύδες, φέτος. Δεν το λένε, όχι. Είδες, φοβούνται. Δεν το λένε. Πού να το πούνε. Ξέρουνε, πήραν χαμπάρι ότι είναι πολύ καλός και ο Παναθηναϊκός. Πήραν χαμπάρι ότι ενισχύθηκε και η ΑΕΚ. Δηλαδή, αλλά αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός και δεν το πάρει ο ΠΑΟΚ μετά, θα τους τη λένε οι άλλοι. Θα τους λένε loser, το ένα, το άλλο. Κατάλαβες. Έτσι, ναι. Με τον Τζάμπα και τον Αφραγκούζο, δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα. Θα λένε ορισμένοι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Θα είναι μειοψηφία όμως. Φίλοι του Καμόρα. Οι άλλοι θα είναι βολεμένοι. Τρίτη, τέταρτη. Έφυγες, φιλιά. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Εμένα ακούω. Ρατόπουλε. Ναι, κύριε, εσάς. Με ακούς? Πολύ καθαρά.
Μπράβο, ρε, το βλέπω. Ναι, γιατί περιμένω πόση ώρα. Άκουνα και πω, εγώ δεν ξέρω. Είσαι πολύ ωραίος και πολύ μάγκας, είναι η δουλειά σου. Α, λες, να είσαι στο Αθλητικό Μητρόπολη. Μάλιστα. Με ακούς? Σε ακούω καθαρά και έχεις καλή φωνή. Ναι. Δεν ντρέπονται, ρε, οι μπάλαρες μας, είναι αυτό που λένε. Πεθαίνουμε για τον ΠΑΟΚ, ρημάζουμε για τον σπάζο για τον ΠΑΟΚ. Δεν ντρέπονται, ρε, κοπρόσχυλα. Η ζωή έχει άλλα πράγματα, ρε. Όπως. Παίρνουν τα εκατομμύρια όλοι οι ξένοι παίκτες, είναι οι Έλληνες, οι πιο πολύ και στο κυβεύει και όλος και ρημάζουν τον τόπο. Καλά τώρα. Δεν ντρέπονται, ρε. Ναι. Η ζωή μας είναι η μπάλα, ρε. Αυτό που λέει. Κοίτα, είναι και η μπάλα. Ναι, εντάξει, να είσαι φίλος, ναι. Η ζωή είναι υγεία, χρήμα, καλή ψυχή. Να ζεις, να έχεις καμιά γκόμινα, δεν λέω. Άκου να σου πω, συγγνώμη κιόλας. Συγγνώμη γιατί πια ιδρύεσαι ένα ούζα. Είμαι παλιός πολεμιστής. Εντάξει, δουλειά. Πόσα ούζα είναι. Πόσα ούζα είναι. Δεν τρέπονται ρε τα ρημάδια ολόκληρα άντρες. Πεθαίνουμε για τον ΠΑΟ. Αφήνουμε τα ΠΑΟ κομμάτια για τον ΠΑΟ. Και ο Ρεπλής. Και ο Άρης. Και ο Ολυμπιακός έχουν ρημάδια. Δεν λέω. Δεν τρέπονται ρε ολόκληρα άντρες. Πόσα ούζα ήπιες. Ήπια 5 ούζα, είμαι 75 χρονών. Πόσο χρόνο είσαι? Αλλά μιλάω γιατί πέρασα πολλά αγόρι μου, ναι. Πόσο χρονών είσαι? 75 είμαι. Κάνει να πίνεις 5 ούζα σε αυτή την ηλικία όμως. Ήπια τώρα, δεν πίνω κάθε μέρα. Το... Αλλά έτσι με την έδωσε λίγο, αλλά δεν τα χάσαμε. Έχει τον Ολλανδό, φωνάζει. Ο Ηρακλής, είναι. Δεν τρέπονται, ρε. Χαμένα κορμιά. Πεθαίνουμε για την μπάλα. Να είσαι, ρε, δεν λέω φύλαθρος. Αλλά δεν μου λες, ας την μπάλα. Εντάξει, ας την μπάλα. Δεν μου λες τώρα εσύ, ναι. Ήρθε ο Τσίπρας εδώ και τον υποδεχτήκαμε με κόκκινο χαλί. Σε ενόχλησε αυτό? Ή πιστεύεις ότι είναι καλός άνθρωπος? Ναι. Να σε πω κάτι που δεν σου είπε κανένας. Ναι. Ο Τσίπρας ο παππούς του ήταν από Ελευθερούπολη είμαι. Ναι. Ήταν πεσιοεργολάβος. Ξέρεις, ναι. Τι λέει ο Τσίπρας εδώ, ήταν έμπορας. Ναι. Είναι ο λίγο απαταιωνίσκος. Ντροπή σου. Ντροπή σου, ζηλεύεις, είσαι δεξιός και κάνεις πόλεμο στον Πρωθυπουργό. Σε έκοψε ο Χιλιτίδης, σου κόψε τα πόδια. Ήπιες και τα 4 τα ούζα στα 75. Δηλαδή, άμα πίνεις τα 75 4 ούζα, τι ζάχαρο να έχει αυτός τώρα? Αυτός μπορεί να έχει ζάχαρο πιο λίγο από εμάς με τα 4 ούζα στα 75. Είναι δηλαδή, πώς τη βλέπεις τη ζωή? 2-31-0-90-90-90. 4 ούζα στα 75. Ήπιε και πέμπτο τώρα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, κύριε, στην πόλη που υποδέχτηκε τον Τσίπρα με αγκαλιές. Καλημέρα. 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 Ξέρεις γιατί υποδεχθήκαμε τον Τσίπρα με αγκαλιές? Εγώ δεν ξέρω, αλλά το είδα. Όχι, θα σου πω εγώ γιατί. Γιατί? Γιατί με το σκεπτικό ότι μπορεί να έχουμε πρωθυπουργό του Μητσοτάκη. Ναι. Και αντιπρόεδρο του Γεωργιάδη. Ποιο Γεωργιάδη? Α, τον Άδωνη. Φορές, τον, ναι, τον Άδωνη. Τον, ναι. Άδωνη. Χίλιες φορές Τσίπρα. Ναι. Χίλιες φορές Τσίπρα. Ιδάλλως θα πάμε όλοι στο Λευκό Πύργο και θα χορεύουμε το χορό του Ζαλόγκου και θα πέφτουμε στη θάλασσα. Άρα λες ότι προκειμένου να έχω αυτόν τον Μητσοτάκη, να πούμε, τον Βρικόλακα και τον Άδωνη τον Γεωρέ, τον αντιπαθητικό, χίλιες φορές να έχω τον Τσίπρα και την άλλη τη Γεροβασίλη από δίπλα. Ναι, βέβαια. Ναι, ναι, εννοείται, παλικάρι μου. Αυτό, ναι. Α, μάλιστα, ωραία. Πολύ καλός. Βάζεις το ένα, βάζεις και το άλλο. Κρίνεις και διαλέγεις. Α, εντάξει, κοίταξε με. Εσύ δηλαδή φυσιογνωμικός το βλέπεις? Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, ναι. Όχι φυσιογνωμικός, ναι. Εγώ βλέπω έργα. Γιατί κοίταξε να σου πω κάτι, ναι. Θα σου πω κάτι τώρα αυτή τη στιγμή έτσι, γιατί και εγώ είμαι πενιντάρης. Ωραίος. Έβλεπα ένα ντοκιμοντέρ σε σχέση με τον Κωνσταντίνο τον Καραμαλή, τον παλιό. Σε ποιο κανάλι? Σε ένα κανάλι, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Σε ιδιωτικό δηλαδή ή στην ΕΡΤ? Σε ιδιωτικό, ναι. Για τον παππού δηλαδή τον... Ναι, για τον παππού, τον Κωνσταντίνο τον Καραμαλή, έχει ένα αφιέρωμα. Αφιέρωμα, ναι. Και έδειχνε το Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι. Αν έβλεπες που είχε στο Υπουργικό Συμβούλιο, ναι. Ο κάθε ένας ξεχωριστά θα μπορούσε να ήταν πρωθυπουργός. Ναι. Σήμερα δυστυχώς για τη Νέα Δημοκρατία, ναι, ναι. Ο κάθε ένας ξεχωριστά, για μένα προσωπικά, μόνο για λατζιέριδες θα τους χρησιμοποιούσα. Μάλιστα. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία υποφέρει από στελέχη. Ναι. Δεν ξέρω τι φταίει σε σχέση το χθες με το σήμερα. Ναι, ναι. Αλλά εάν είναι να έχω το σήμερα και να μην κυβερνά, προτιμώ τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Άρα λες ότι όπως εσύ, έτσι και αρκετός κόσμος είδε με συμπάθεια τον Τσίπρα, περιμένει από αυτόν, λες. Και του δίνεις και πίστοση χρόνου για να δεις και τα λοιπά. Μάλιστα. Κατανοητό.
Άρα δεν βλέπεις, ας πούμε, αυτό που λένε οργή του κόσμου κτλ. Δεν είδες τίποτα. Όχι, όχι, όχι. Όχι, και γιατί δεν υπάρχει οργή του κόσμου? Γιατί δεν υπάρχει μέλλον? Γιατί δεν υπάρχει αύριο? Ποιο να στηρίξω, το Μητσοτάκη και τον Κυριάδη? Δεν έχεις δηλαδή τις εναλλακτικές, μου λες. Αυτό ακριβώς. Μάλιστα. Δεν πιστεύεις δηλαδή ότι εάν επιλέξεις κάτι άλλο, μπορείς να τη δεις τη δουλειά να πάει καλύτερα? Αυτό, γι' αυτό και το λόγο λες, συμπαθώ τον Πρωθυπουργό και περιμένω και του δίνω και πίστοση χρόνου. Άρα γι' αυτό λες, στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός την πέρασε φίνα και δεν τον ορμήξανε. Ορμήξανε εννοώ δηλαδή στο Γιούχα και στο ένα και στο άλλο. Μα ποιος θα τον ορμήξει σκεπτόμενος ότι μπορεί αύριο να έχει τον Σωτάκη και τον Άδωνη αντιπρόεδρο? Ποιος? Μάλιστα. Κατανοητό, κυρία. Κατατέθηκε η άποψή σας, βεβαίως. Πολύ ωραία. Αυτά ήθελα να πω. Ωραίος. Το πρωτάθλημα λέει το Σάββατο το πήρε ο Βάζελος. Την Κυριακή το μεσημέρι ΑΕΚ. Το απόγευμα το πρωτάθλημα το πήρε ο ΠΑΟΚ. Ώσπου το βράδυ έπαιξε ο αληθινός πρωταθλητής. Ο Ψωτινίδη 7, Τριανδρία. Αυτό το δεν το καταλαβαίνω το 7 το όνομα. Εντάξει, ξαναστείλ το αν θες, Τριανδρία. Ραπ, πιστεύω πως ο Περέιρα πρέπει να παίζει αντί του Κλάους. Αλλά είναι εκτός κλίκας και απορώ πως έμεινε φέτος. Επίσης ο Τζιόλης θα γυρίσει από τους κομμένους σε φυγή τυχόν του Ίβιτς. Α, περιμένει ο Τζιόλης, λες. Βλέπει το άνοιγμα πίσω κτλ. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα σας. Πώς? Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Η μη έκταση σωστή με απόδοση είναι δικάσιμη. Ο κύριος Τσίπρας. Ξαναπείτε το αυτό. Οι ακροατές μας μπορεί να μην το καταλάβαν, πείτε το πιο αργά. Αυτό που είπατε στην αρχή, πείτε το πάλι. Ότι... Η μη έκπραση του κυρίου Τσίπρα, απευθυνόμενος στην Δεσποινίδα, είναι η απόκρυψη των εκφράσεων, είναι δικάσιμη. Της εξήγησε ότι εσείς φοβάστε για τη δουλειά σας. Οι 3.000 που απολύθηκαν δεν είχαν μαμάκα, δεν είχαν μπαμπά. Ναι. Και στη συνέχεια θέλησε να πει κάτι και της απήντησε ότι άφησε μου να μιλήσω και μην κάνουμε διάλογο. Και από εκεί πέρα δημιουργήθηκαν τα πάντα. Ναι. Πάντως ήταν η μόνη περίπτωση που ας πούμε ακούστηκε κάτι εναντίον του κύριου Τσίπρα. Κύριε μου, το θράσος δεν είναι θάρρος. Και το θράσος δεν ανάγεστε τον Έλληνα. Ο Έλληνας το θράσος το μεταφέρει μεταξύ, όπως λέτε, καυγαντίζω, κάνω κλπ. Και λόγω θράσους λέω μια κουβέντα παραπάνω. Αλλά όχι στον αέρα. Και ιδιαίτερα σήκωσε τα μάτια της στον κύριο Πρωθυπουργό και, και εξήγησε ότι σας βλέπω στα μάτια. Δηλαδή εσείς λέτε δεν έπρεπε να τον κοιτάξει στα μάτια? Στα μάτια? Ένα μεγάλο άτομο δεν μπορείς να το δεις στα μάτια. Δεν είναι μεγάλος, 42-43 χρονών δεν είναι ένας άντρας μεγάλος να το κοιτάξεις στα μάτια. Η θέση του είναι μεγάλη. Α, είναι μεγάλη θέση. Ναι, εγώ κοντά σε εσάς είμαι πολύ μικρή. Γιατί? Είμαι ακροάτρια και εσείς έχετε μια ολόκληρη ραδιοφωνική εκπομπή. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ μικρότερη από εσάς. Και δεν μπορείτε να με κοιτάξετε στα μάτια δηλαδή? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό. Είναι η μεγαλύτερη αγένεια να δεις το μεγαλύτερο άτομο σε θέση και να το εκφράσεις μέσα στον τόσο κόσμο. Στα μάτια. Σας κοιτώ στα μάτια και θέλω να μου πείτε γιατί χάνω τη δουλειά μου. Προηγήθηκε του κυρίου Τσίπρα η έκφραση ότι εσείς χάνετε τη δουλειά σας και φοβάστε. Ενώ οι 4.000 που έχασαν τη δουλειά τους δεν είχαν μαμά, δεν είχαν μπαμπά. Αυτό έπρεπε να μας λυγίσει. Κατανοητό. Να σας κάνω μια ερώτηση. Επί προσωπικού, αν θέλετε, μου απαντάτε. Είστε παντρεμένοι? Έχω εγγόνια. Έχετε εγγόνια. Δεν θέλω να πω στα ιδιαίτερα, απλά μου γαργαλάτε την περιέργεια. Εάν παντρευόσασταν έναν άντρα, εσείς, ο οποίος ή το κοινωνικά... Εμείς, ναι. Ο άντρας που παντρευόμαστε, γινόμαστε αυτό που είναι. Όχι, δεν είναι υποταγή. Δεν είναι υποταγή. Ναι, όχι, άλλο ήθελα να πω. Δεν είναι υποταγή, ναι. Είναι σεβασμός. Όχι, άλλο λέω. Δηλαδή, παντρεύεσαι εσείς κάποιον ο οποίος γίνεται... βουλευτής και μετά υπουργός. Λέμε, υποθέτουμε. Όχι ότι το κάνατε εσείς. Και εσείς, ας πούμε, είστε νοικοκυρά. Και έρχεται στο σπίτι, ας πούμε, και το μιλάτε. Δεν το κοιτάτε στα μάτια? Ή επειδή είναι σύζυγος, είναι άλλο εκείνο? Άλλο σύζυγος. Άλλο αυτό, μάλιστα. Βέβαια. Εδώ και τον βασιλιά, ο γιος του, τον βασιλέα μου το λέει. Κοντά σε άλλους. Και όχι πατέρα. Ναι.
εσάς, όχι εσάς, εγώ το σύζυγό μου, αν τον ζητήσω από το τηλέφωνο, ναι, θα το φωνάξω, θα το ζητήσω με τον κύριο Τάδε. Ναι. Στο σπίτι είναι ο σύζυγός μου. Μπορεί να πει και το πιάτο. Τον... Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και αυτό είναι σε βάρβερ, δεν είναι δικό μου, γιατί όλοι το γνωρίζουν σαν τον κύριο Τάδε. Άρα δηλαδή εσείς έχετε κατατάξει κοινωνιολογικό στα πράγματα και λέτε ότι έκανε λάθος η κυρία που σήκωσε το ανάστημά της στον κύριο Πρωθυπουργό. Σωστά το είπατε. Ναι. Πολύ σωστά το είπατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τοποθέτηση των σωστών εκφράσεων. Όχι, εγώ ερώτησα. Εσείς ήσασταν, ας πούμε, κατατοπιστικοί. Να είστε καλά. Πολύ καλά, να είστε καλά. Αντίο. Λέει, δεν μπορείς να κοιτάς, κύριε, ας πούμε, ένας ο οποίος, ας πούμε, ή Μενεγάκη, ή ξέρω εγώ, Λάτσιος, ή ξέρω εγώ ένας ηθοποιός, ένας σκηνοθέτης. Δεν μπορεί να το κοιτάξει στα μάτια, διότι το ανώτερος. Πώς? Έτσι λέει η κυρία, πώς έχει τοποθετηθεί κοινωνιολογικός. Επόμενη γραμμή. Ναι, εντάξει. Αν είναι όμως σύζυγος, όμως είναι το ίδιο. Ναι. Αυτός δεν ξέρω αν μπορεί να το κοιτάει στα μάτια των άλλων. Αυτός λέει μπορεί. Ο άλλος δεν μπορεί να το κοιτάξει στα μάτια, είπε η κυρία. Έτσι είπε η κυρία, που να ξέρω εγώ, που να κοινωνιολογικός. Καλημέρα, ναι, ναι. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα. Βάλτε Δευτέρα, μαρσάρετε και πείτε μας τι θέλετε. Πήρα να σου κάνω κριτική λίγο. Να κάνετε ό,τι θέλετε. Γιατί τη δέχεσαι. Ναι, βεβαίως. Ναι. Ναι. Ενώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου όσα λες για τις ελληνικές ομάδες, για τον ΠΑΟΚ, είναι το αντικείμενο που το κατέχεις καλά. Πες μου αυτό που δεν κατέχω που... Ναι, ναι, πες μου. Όσο καλά κατέχεις το ελληνικό ποδόσφαιρο, άλλο τόσο είσαι, θα το πω λαϊκά, στο γάμο του Καραγκιόζη όσον αφορά τη Μπαρτσελόνα και κάποιες τέτοιες μεγάλες ομάδες, ας πούμε, του εξωτερικού. Άκουσε με, εγώ δεν είπα ότι το μάτς το στήσανε αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ μένα μου φάνηκε παράξενο. Δεν παρακολουθείς το ρεπορτάζ, δεν έχεις την ανάλογη πληροφόρηση που έχεις για τον ΠΑΟΚ κλπ. Εσείς το είδατε το μάτς της Μπαρτσελόνα. Επειδή όχι μόνο αυτό, αλλά την παρακολουθώ ανελιπώς αρκετά χρόνια τώρα, ναι, περισσότερο, ας πούμε, από όσο βλέπω ή έβλεπα κάποτε και τον ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία. Ναι. Ήρθε κατά τον παρελθόν. Η Μπαρτσελόνα ήταν ένα μάτς ιδιαίτερων συνθηκών, γιατί είχε το Μέση τραυματία, είχε το Σουάρες κουρασμένο από παιχνίδια που έδωσε... Και επέλεξε να τους αφήσει έξω. Ναι, επέλεξε να τους αφήσει έξω. Ναι, δεν επέλεξε, δεν μπορούσαν να αγωνιστούν κιόλας 90 λεπτά. Δηλαδή δεν ήταν στην ευχέρεια του προπονητή, ας πούμε, να τους χρησιμοποιήσει. Υπάρχουν άρα λοιπόν δύο περιπτώσεις. Ή τους βάζει στην αρχή και κάνει το 2-0 και τους βγάζει, παίρνει αυτό το ρίσκο. Ή τους αφήνει έξω. Δεν μπορείς να το κάνεις όταν είναι για 30 λεπτό οι παίχτες, ας πούμε, να παίξουν. Και φάνηκε ότι όταν μπήκαν μέσα δεν μπορούσαν και να προσφέρουν. Καλύτερα να μην τους έβαζε, που λέμε δηλαδή. Πώς δεν τους βάζει. Δεν ήταν σε θέση να παίξουν οι ποδοσφαιριστές αυτοί. Ήταν μια και ο τραυματισμός του τερματοφύλακα του βασικού. Να κάνω μια ερώτηση. Το πράγμα που θα μπορούσε το να τερματοφύλακα αυτό που πήρε. Συγγνώμη λίγο. Το τερματοφύλακα αυτό που πήρε από τον Άγιαξ, εσείς θεωρείτε ότι είναι άξιος να κάθεται αυτός ο τερματοφύλακας? Θα σας πω την άποψή μου για τους τερματοφύλακες. Η φιλοσοφία της Μπαρτσελόνα είναι αυτό που κοιτάνε πρώτα στον τερματοφύλακα. Ποιο είναι? Είναι πόσο καλά μπορεί να παίξει την μπάλα στα πόδια. Δεν τους ενδιαφέρει να πιάνει τα στο γάμα, τα σουτ κλπ. Σου λέει σε όλο το μάτσο, εγώ θα δεχτώ ακόμα και με τη Ρεάλ όταν παίζω, θα δεχτώ 10 επιθέσεις. Εγώ θέλω να μου βγάλει αυτά που μπορεί να βγάλει. Εγώ θέλω να παίζει την μπάλα στα πόδια. Αν είδες το παιχνίδι με την Bilbao, το στατιστικό έλεγε ότι ο Ter Stegen είχε πιο πολλές επαφές από οποιοδήποτε παίχτη του αγώνα. Επαφές. Ναι, αλλά όμως προσέξτε. Από πρώτης όλης έκανε 2-3. Μισό λεπτό. Παγκοσμίως ο τερματοφύλακας έχει αναβαθμιστεί. Δηλαδή, τερματοφύλακας σαν τον Όλσεν του ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν παίζει με τα πόδια και το έχει δηλώσει και ο ίδιος, δεν μπορεί να σταθεί σε μεγάλο ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ που λένε ότι... Κοιτάει αυτό. Ναι, ναι. Θέλω να πω όμως ότι δεν το κοιτάει μόνο η Μπαρτσελόνα, κάθε ομάδα πρέπει να το κοιτάξει αυτό. Αλλά η Μπαρτσελόνα κάτι περισσότερο, γιατί μπορεί να ανοιχτεί και να παίξει λίμπερο κτλ. Η Μπαρτσελόνα ξεκινάει με δεδομένο ότι ο τερματοφύλακας δεν διώχνει ποτέ την μπάλα στην πίεση. Ψάχνει την πάσα. Δηλαδή, σου ξαναλέω, αν το παρακολουθήσεις το μάτς με την Μπιλμπάο θα το καταλάβαινες αυτό που σου λέω. Το ήξερε και ο Βαλβέρντε, ήταν ένα μάτς φοβερής τακτικής. Πήγε και το μάτς έτσι στον γκολ μέχρι τέλους. Δηλαδή δεν έδειξε ούτε μια φορά την μπάλα. Τους πιέζανε τόσο ψηλά οι παίκτες της Μπιλμπάου και τους ανάγκαζε, βγαίνανε, έβγαζε πάσα ο τερματοφύλακας. Είσαι Μπαρτσελονίστας. Έχω παραλία, έπαιρνα κάποτε και διαρκεία στον ΠΑΟΚ. Δυστυχώς τα παραμύθια εγώ δεν τα δέχομαι. Είμαι της σχολής Καμόρα, ας πούμε. Πλέον
Και φέτος δηλαδή και ο ΠΑΟΚ τον παρακολουθώ μένει από την τηλεόραση, είναι δεδομένο ότι θα βγει τέταρτος, ας πούμε, κάνω την πρόβλεψή μου, εκεί στο κύπελο δεν. Άρα μου λες ότι ο λόγος, για να καταλάβω, για να καταλάβω, άρα μου λες ότι ο Μέση δεν διάλεξε παιχνίδι και... Όχι φυσικά. Ναι, δηλαδή εσύ λες ότι... Να παίζει πάντα. Ναι, εσύ λες ότι ο Μέση δεν μπορούσε να βρει, ας πούμε... Δύο ενέργειες στα 35 λεπτά να πάρει. Προσπάθησε, μα δεν είναι ότι δεν έκανε προσπάθειες. Προσπάθησε, δεν του βγήκαν κάποια πράγματα. Εγώ το Εγώ τον Νεϊμάρ είδα να προσπαθεί πιο πολύ. Αυτόν είδα. Εγώ τον Νεϊμάρ δεν τον πιστεύω ποδοσφαιρικά. Δεν ναι, άλλο αυτό, εγώ λέω τι προσπάθησε ο καθένας. Θεωρώ ανούσιο, ας πούμε, πολύ. Δεν μπορεί να. Εντάξει, δεν μπορεί να πιάσει τα επίπεδα. Είναι ένα ταλέντο, αλλά δεν, έχει, δεν μπορεί να πει. Το θεωρείς πίσω και από τον Σουάρες, φυσικά, έχεις δίκιο. Πίσω, ναι. Και τα πρώτα παιχνίδια που δεν έπαιζε ο Νεϊμάρ, που έπαιζε η τριπέτα με Αρντά, εντυπωσίασε η Μπαρσελόνα γιατί ο Αρντά έκανε το απλό. Δηλαδή χωρίς να κάνει τρελά πράγματα, έδινε την μπάλα με τη μία στο Μέση και ο Μέση έκανε το παιχνίδι που ήθελε. Ο Νεϊμάρ κρατάει πολύ την μπάλα και καθυστερεί το παιχνίδι. Έχει αυτό ξέρεις τι κατάλαβα για να το τελειώσω και να πάμε δεν στο έχει γρήγορη σκέψη. Για τον Νεϊμάρ, δεν έχει γρήγορη σκέψη. Τι πιστεύω για τον Νεϊμάρ, τι πιστεύω. Προσπαθεί να μιμηθεί το Μέση ανεπιτυχώς. Ακριβώς. Αυτό κατάλαβα. Συμφωνούμε. Να είστε γερός, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα δευτερόλεπτα, να πούμε τα χαιρετίσματά μας στην Αγίων Πάντων 28, στο φίλο μας το Σάκη, στο 510-045. Υπάρχει το Μπαμπάτσικο, είναι και η ονομασία καινούργια του καταστήματος. Δίνει ένα μεγάλο, τεράστιο σάντουιτς, το οποίο χορταίνουν δύο άτομα. Εγώ έτσι χόρτασα, αλλά σου δίνει και ένα μπόνους. Να φας δύο τέτοια. Να είσαι τόσο πεινασμένος και να πληρώσεις το ένα. Αν κατορθώσεις να φας τρία, δεν πληρώνεις κανένα. Και σε προκαλεί να πας στο μαγαζί του και να δοκιμάσεις τις γαστρονομικές σου ικανότητες. Διάλειμμα και συνεχίζουμε. Πήλε για ευνόητους λόγους 5-12 γλυκό αγόρι, δεν θα διαβάσω το μήνυμά σου. Για ευνόητους λόγους. Εκείνο που έχω να σου πω όμως, γιατί καταλαβαίνω τώρα, καταλαβαίνομαστε μόνο οι δυο μας και αυτό δεν είναι καλό ραδιοφωνικά, αλλά θα το κάνω για 10 δευτερόλεπτα. Άλλος άνθρωπος ήταν και άλλος έγινε στο κομμάτι της παρουσίασης. Πολύ σφιγμένος, πολύ απόμακρος και όχι ατάκα. Δημοσιογραφική έρευνα. Είναι το μεγάλο λάθος του φίλου μας αυτού. Ο 040. Γραπτός αύριο, εκτιμώ βαθύτατα ποδοσφαιρικά, αλλά θα διαφωνήσω αρκετά μαζί σου. Ο Τζίμι Ροτ είναι το καλύτερο και ο πιο αθόρυβο οχταροεξάρι του πρωταθλήματος και το λέω, είτε χάσω είτε κερδίσω τον τίτλο. Έχει τρεξίματα, κοψίματα και παίζει κάθετα. Ο Κανίας είναι σκύλος και μόνο εσύ τον βλέπεις χώμα. Δεν το βλέπω χώμα, δεν το βλέπω σκύλο. Και να σου πω κάτι το οποίο δεν κάνει ο Κανιάς και ο Μπίζεσβαρ. Ο Κανιάς δεν κάνει ντουμπλάρισμα σε πλαϊνό. Σε πλαϊνά μαρκαρίσματα, δεν του μπλάρει. Ο K-Boy και ο Μπίζεσβαρ παίζει μόνο κάθετα. Δεν εξτρεμίζει, όπως έλεγε ο προηγούμενος φίλος. Στείλουμε το Σάκη, τον Μπαμπάτσικα, όχι Βαβάτσικας, Μπαμπάτσικας, Βαβάτσικα θα τον λέω εγώ από εδώ και πέρα. Το θυμάστε Βαβάτσικα, τρομερός. Το μπέργκερ, το Μπαμπάτσικο υπήρχε και πιο μπροστά. Τώρα έχει διαφοροποιηθεί και έχει γίνει Μπαμπάτσικο, κανονικό Μπαμπάτσικο. Και είναι φοβερό. Και γίνεται λέει χαμός. Προσπαθούνε να φάνε τα τρία. Όποιος βρεθεί θα τον βγάλω στο Μετρόπολης με το Σάκη και θα πούν πώς κατόρθωσε και το έφαγε. Θα είναι κανένας, ξέρω εγώ, ο οποίος έχει να φάει καιρό σαν τον Γιονάκη σε εκείνο το έργο. Κατάλαβες τι γίνεται. Αγίων Πάντων, φίλε, 28. Σε προκαλεί ο ιδιοκτήτης ή στο 510-045, αλλά εκεί αν πας, σε προκαλεί ο ιδιοκτήτης για γαστρονομικές κόντρες. Ραπτόπουλε, έχεις βγάλει όλους τους δημόσιους υπαλλήλους να υπερασπίζονται τον Τσίπρα. Για ρώτησε τους τι δουλειά κάνουν. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Άμα είναι βολεμένοι οι άνθρωποι και τα λοιπά, να είναι όλος ο κόσμος βολεμένος. Εγώ βλέπω ευημερία στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Ναι. Ναι, κύριε. Ναι, και πάνω σε αυτό που λέγατε πιο πριν. Μάλιστα. Θα ήθελα να σχολιάσω ότι φιλοξενήσατε δύο δημόσιους υπάλληλους, μία γυναίκα και έναν άντρα. Που ξέρεις, ρε φίλε, τι δημόσιοι υπάλληλοι. Το κατάλαβα, κύριε Ραπτόπουλε, όλοι.
Το κατάλαβε. Είναι βολεμένοι και γι' αυτό δεν έχουν πρόβλημα για τον τρόπο που μιλούσαν. Ρε φίλε, τρεις μέρες δηλαδή αυτή την εκπομπή μόνο δημόσιοι υπάλληλοι την ακούνε. Αυτοί που σας πήραν ήταν δημόσιοι υπάλληλοι. Και γιατί δεν πήραν οι άλλοι που πεινάνε? Δεν με ενδιαφέρει, πήρα εγώ. Πεινάς? Ναι. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, ναι, και με έχουν ρημάξει. Ποιοι? Αυτοί οι κύριοι λοιπόν δεν έχουν κανένα άγχος. Ζούνε τη ζωή τους μια χαρά. Ναι, ναι. Δεν τους πειράζει κανείς. Ναι. Εμείς πληρώνουμε όλους τους φόρους. Ναι. Έχουμε πλαντάξει, έχουμε καταδαφιστεί. Mm-hmm. Και αυτοί οι κύριοι δεν τους πειράζει κανένας που μιλήσατε πριν μαζί τους. Ναι. Ιδιαίτερα την κυρία την φιλελεύθερη που μίλησε. Ναι, ναι. Μπράβο. Και σας σας κατηγορώ. Εμένα? Για τον λόγο ότι δεν. Ναι, ναι, εσάς. Γιατί? Για τον λόγο ότι δεν. Δεν κάνατε αντιπολίτευση σε αυτό που λέγανε. Τι να κάνω, γιατί κάνω σε εσένα αντιπολίτευση? Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Λοιπόν, οι κύριοι είναι απαράδεκτοι. Μάλιστα. Η κυβέρνηση θέλει να μας διχάσει. Ναι, ναι. Τους ελεύθερους επαγγελματίες εμάς και τους δημόσιους υπαλλήλους αυτούς. Ναι, ναι. Τους χαϊδεμένους. Mm-hmm. Εμείς πληρώνουμε όλους τους φόρους. Ναι. Αυτοί είναι χαϊδεμένοι. Ναι, ναι. Και δεν τρέχει τίποτα και όλα πάνε μια χαρά. Ωραία. Όχι, δεν πάνε όλα μια χαρά, κύριε Ραπτόπουλε. Εγώ πάντως, όταν ήρθε ο Τσίπρας, περίμενα να δω μανούρα. Α, δεν είδα τίποτα. Ναι, αυτό γιατί ο κόσμος δεν είναι οργανωμένος. Γιατί αυτοί. Δεν είναι οργανωμένοι. Ο κόσμος δεν είναι οργανωμένος για, ναι, να κάνει. Και δεν μου λες, όταν ερχόταν παλιά οι πρωθυπουργοί, οι δεξιοί, γιατί ήταν οργανωμένος ο κόσμος? Γιατί ήταν αυτοί. Αυτοί είναι οργανωμένοι. Α, είναι οργανωμένοι. Τους αναρχικούς, ναι, έχουν τους όποιους έχουν, τους αναρχικούς, ναι, ναι, ιδιαίτερος, οι οποίοι δεν φάνηκαν καθόλου φέτος στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, ξαφανίστηκαν και όλα ήταν μια χαρά. Αλλά άλλο θέλω να πω. Θέλω να πω ότι... Ρε φίλε, βγήκες τώρα εσύ σαν αγανακτισμένος. Και μιλάς, είναι, να πούμε, είναι πολύ, θαρίς, είναι πολύ αγανακτισμένο. Δεν σε ακούω αγανακτισμένο. Η χρειά της φωνής σου δεν μου δείχνει ότι είσαι αγανακτισμένο. Αλήθεια. Αλήθεια. Είμαι αγανακτισμένος. Σας λέω, λοιπόν, μη μαρσάρεις, δεν με πείθεις. Λοιπόν, είμαι αγανακτισμένος. Ναι. Πληρώνω τεράστιους φόρους. Ωραία. Με έχει βουλιάξει αυτή η κυβέρνηση. Ναι. Είναι ψεύτης ο κύριος Τσίπρας. Ορίστε, κόπηκες, τον είπες ψεύτη. Ο άνθρωπος είναι φιλαλήθης. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Έλα, Αυγερινέ. Ναι. Αυγερινέ, καλημέρα. Καλώς τον. Ρε φίλε, ναι, άσε με να σου ξέρεις, εγώ ότι είμαι Ολυμπιακός. Μάλιστα, κύριε. Ναι. Εγώ σε πάω πολύ εσένα, αλλά θέλω να σου κάνω μια κριτική. Ρε, να κάνεις, ρε φίλε. Που έχεις τη μαρμίτα. Ρε φίλε, είσαι μπακάλις και δεν θες να γίνεις σούπερ μάρκετ. Ναι, εξήγησέ το μου λίγο. Για κάτω μου λίγο πιο λιανά. Ναι. Βγάζεις αυτή τη μαρμίτα εκεί πέρα, προσπαθείς να μπεις σε αυτό το σερβερ να σε δούμε στο YouTube και τέτοια και τα σπάς όλα. Και είναι δυνατόν να μιλάς για μια ομάδα εκεί, ο ΠΑΟΚ, που έχει 200.000 όλη την Ελλάδα μας δουλεύεις τώρα. Αντί να ανοίξεις τα φτερά σου και να πετάξεις κάθεσαι. Θα σου ρε φίλε, γιατί με κατηγορείς? Γιατί με κατηγορείς άδικα, συγγνώμη. Είχα οπαδό του Ολυμπιακού. Φτάσου ρε φίλε να υπερασπιστώ. Περίμενε. Βρε, δεν με αφήνεις να σου κάνω. Α, θες να ολοκληρώσω. Συγγνώμη. Ναι. Τι, να πού να σου πω. Τι είχες οπαδό? Δεν τους αφήνεις να μιλάνε, φίλε. Εσύ μιλάς για τον ΠΑΟΚ όλη την ώρα. Σε παίρνει ένας ακροατής, έτσι, και σου λέει για μια άλλη ομάδα. Δεν λέω για Ολυμπιακό ή για. Σου λέει, ας πούμε, για τον Παναθηναϊκό. Και το γυρίζεις και πας πάλι στον ΠΑΟΚ. Ρε εσύ, άκου τις εκπομπές που κάνεις και ξαναδέστες. Για ποιο λόγο τα κάνεις αυτά? Δηλαδή, σε παίρνει ένας ακροατής, άσε που δεν αφήνει τους ακροατές εκεί πέρα, έχεις μαζέψει 15 άτομα, αντί να φέρεις 3-4, όπως είχες τον κύριο Μένιο εκεί που είναι ο αγαπημένος μου, που πέταγε δύο ατάκες και σας έπιανε ο Λάκης ο Λαζόπουλος και σας έβαζε στην εκπομπή του. Τώρα ποιος να βάλει στην εκπομπή, ρε φίλε? Για πες μου, τον άλλον τον Ηρακλειδέα που τσιρίζει, που είναι σαν τις γυναίκες που έχουν περίοδο, ή τον άλλον, όπως θα λέει, τον Τζόρνταν που με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω. Δηλαδή, τι να πω, ρε φίλε. Τέλος πάντων, αυτό καλοπροαίρεται την κριτική, ξέρεις γιατί σε πάω, έτσι. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα κανένα δύο για τον Ολυμπιακό. Ναι. Πάντως, εγώ οπαδούς όλων των ομάδων. Βρε, δεν λέω ότι δεν φέρνεις οπαδούς. Προσπαθείς να το παίξεις αντικειμενικός. Ναι. Αλλά δεν ξέρω πώς ξεφεύγεις πάλι.
Πάσει, φοβάσαι, ξέρεις τι, η γνώμη μου ποια είναι. Ναι. Φοβάσαι να μην χάσεις το σίγουρο εκεί πέρα. Δεν είσαι, ρε φίλε, έχεις ξεφύγει. Πέτα. Μην μένεις στάσιμος εκεί πέρα. Μην γίνεσαι μπακάλις. Γίνε σούπερ μάρκετ. Έστω μίνι μάρκετ. Μην μένεις εκεί. Εγώ στο λέω σε καλοπροαίρετη αυτή τη συμβουλή. Πάμε στα άλλα. Πάμε στα άλλα. Λοιπόν, να σου πω και κάτι, ήθελα να σου το πω από καιρό, αλλά δεν ξέρω. Πες, τώρα. Πες. Για τον Άρη, τη σχέση σου με τον Άρη. Ναι. Ξέρεις τι νομίζω εγώ. Για πες. Και δεν θέλω να το σχολιάσεις. Πες τι νομίζεις και δεν το σχολιάζω. Πες. Μου θυμίζεις, ρε φίλε, κάτι ανθρώπους, ναι, που τους έχουν απατήσει οι γυναίκες τους. Οι οποίοι. Οι οποίοι σου έχει κάνει ο Άρης κάτι τέτοιο. Και βγάζεις ένα μίσος προς τον Άρη, αλλά το βγάζεις επειδή, ξέρω εγώ, κάτι σου έχει κάνει. Δηλαδή μιλάς τόσο απαξιωτικά για αυτή την ομάδα, ναι, που πρέπει να την αγαπούσες πάρα πολύ και την έχεις μισήσει για κάτι σου έχει κάνει. Δηλαδή αυτό αντιλαμβάνομαι σαν τρίτος. Ναι. Έτσι που σε ακούω όταν μιλάς. Το ψυχογράφημα, ας πούμε. Ναι. Αυτό, ναι. Ναι. Άμα θες το δέχεσαι, άμα θες το πετάς. Όχι, δέχομαι την κριτική. Πώς θα σας ακούσω, λοιπόν, τι είναι. Να σου πω τώρα για τον Ολυμπιακό. Ναι. Ο Ολυμπιακός φέτος, ξέρεις τι δεν είχε. Φέτος, τι. Ναι, φέτος. Άκου να σου πω. Και γιατί αποκλείστηκε. Ναι. Μια ομάδα όταν δεν έχει καλά μπακ, ακραία εννοώ. Πλάγια. Ναι, ναι. Πλάγια, ακραία μπακ. Ο Ολυμπιακός είχε τα καλύτερα όλα τα χρόνια. Αυτή είναι η διαφορά του Ολυμπιακού με τις άλλες ομάδες. Έχει την ατυχία να είναι τραυματισμένος ο Ομάρ. Ο Ομάρ είναι εντάξει τώρα, έτσι. Σε κανένα μήνα θα είναι σίγουρα έτοιμος. Θα αλλάξει επίπεδο. Ο Ολυμπιακός πιο πολύ πονάει στο αριστερό μπακ, που είναι ο Ντελαπέγια, παρά το σέντερ μπακ. Γιατί δεν κάνει τα ανάλογα ανεβάσματα που έκανε ο Μαζουακού, που τον βρίζανε μερικοί. Χολέμας. Δεν ξέρανε ότι ο Μαζουακού γινόταν εξτρέμ και έβγαζε 15 σέντρες. Το παιδί το άλλο αυτό εδώ πέρα είναι για ομάδες. Έπαιζε σε μικρή ομάδα της Ισπανίας, έτσι. Να αμήνεται. Δεν μπορεί να... Εμείς εδώ στον ΠΑΟΚ, είχαμε τον Λίνο, ο οποίος ήταν εξτρέμ, δεκάρι. Πάλι τον ΠΑΟΚ μου λες. Ποιος, ναι, Λίνο, ρε φίλε. Ποιος Λίνο. Λίνο, πες μου εσύ ποιος Λίνο. Ο Λίνο καταρχήν δεν έπαιζε ποτέ μπακ. Ο Σάντος τον έκανε μπακ. Στην Πόρτο που τον είχαν και τον δίνανε ιδανικό έπαιζε εξτρέμ. Αριστερό εξτρέμ δεν έπαιζε. Και στον ΠΑΟΚ όταν ήρθε αριστερό εξτρέμ δεν έπαιζε. Φανταστικό αριστερό μπακ. Είχε τόσο... αριστερό μπακ. Άμα πήγαινε ένας που ήξερε μπάλα στο ένας εναντίον ενός, πάνω του δεν μπορούσε να τον μαρκάρει. Τι αριστερό μπακ, ρε φίλε. Επειδή είχε καλή σέντρα και είχε μια ψευτοταχύτητα. Ωραίος τεχνίτης. Ναι. Πες μου με ένα εξτρέμ που έπαιξε καλό και τον έσβησε. Ένα εξτρέμ δεξί καλό που έπαιζε ο Λίνο και τον έσβησε. Και αν πεις, όχι αυτά που παίζει με τους πλατανιάδες και αυτούς που δεν έχουν εξτρέμ, που δεν ανεβαίνουν οι εξτρέμ τους, κάθονται στο, πώς το λένε, στο κέντρο. Στα μπακ, ναι, στο κέντρο. Πες μου εσύ ένα εξτρέμ καλό που πήγε πάνω του και τον έσβησε. Και αν πεις μετά ο Λίνο είναι παιχταράς. Θα τον παραδεχτώ κι εγώ. Δηλαδή, να τα λες αυτά, αλλά όταν πάει με μεγάλους. Δηλαδή, έπιασε τον Τζόρτζεβιτς και τον έσβησε. Έπιασε τον Καλέτη και τον έσβησε ποτέ. Έχει γίνει κάτι τέτοιο, το θυμάσαι εσύ. Δεν νομίζω να τους πρόλαβε. Πώς δεν πρόλαβε. Και τον Καλέτη πρόλαβε και τον Τζόρτζεβιτς πρόλαβε. Όλους τους πρόλαβε. Για θυμίσου. Οπότε καταλήγουμε για τον Ολυμπιακό. Εσύ λοιπόν, βλέπεις το πρόβλημα στα πλάγια μπακ πιο πολύ παρά στο δύο στόπερ που είναι αργά χαμηλά. Ναι. Ο άλλος θα γυρίσει. Ποιος? Στις άλλες θέσεις ο Ομάρ. Ναι. Ο Ομάρ, φίλε, είναι επίπεδου, δεν είναι για Ελλάδα. Άσο, μην την ψάχνεις. Εσύ τον έχεις δει καλά. Δηλαδή, άμα είσαι αντικειμενικός, θα πεις και την αλήθεια τη γνώμη. Έχεις δει εσύ καλύτερο για δεξί μπακ από αυτόν. Εγώ σου θυμάμαι. Το Ρωσίδη στα καλά του ήταν πολύ καλός μπακ. Ποιος πω το Ρωσίδη. Στα καλά του. Όχι τώρα. Ο Ομάρ είναι τρεις ταχύτητες πιο γρήγορος από τον Ρωσίδη, πλάκα κάνουμε. Δηλαδή, εντάξει, και εγώ το γουστάρω τον Ρωσίδη γιατί είναι Έλληνας, αλλά τι να λέμε ψέματα τώρα. Το παιδί αυτό είναι ταχύτατος, ξέρει μπάλα, είναι καλός αμυντικός. Δηλαδή τυχαία το ζήτησε η Μάντσεστερ το χειμώνα. Παραλίγο να έκλεινε τον deal, να φεύγει το χειμώνα. Δηλαδή αυτός ο παίκτης είναι για μεγάλη ομάδα. Δεν είναι για Ελλάδα. Δηλαδή είναι το καλύτερο δεξί μπακ που έχω δει ποτέ να παίζει στην Ελλάδα, σε όλες τις ομάδες. Ούτε Μαυροκενίδηδες, ούτε Πατσατζόγλ, ούτε δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι περάσανε στις άλλες ομάδες, Μπορμπόκηδες. Δεν έχω δει τέτοιο μπακ σαν αυτόν. Και θα δεις πως θα κάνει διαφορά αυτός ο παίκτης. Θα περιμένω. Θέλω να σου πω ότι έχετε βγάλει φαβορί όλες τις ομάδες, εκτός τον Ολυμπιακό. Εγώ πιστεύω ότι μετά τα Χριστούγεννα ο Ολυμπιακός θα είναι 10 βαθμούς μπροστά και να ψάχνετε να βρείτε το δεύτερο. Θυμίσου αυτά που σου λέω τώρα. Θα θυμάμαι. Να βγεις, να βγεις. Θα βγεις. Ναι, έβγαλες φαβορί τον Παναθηναϊκό που αυτοί οι παίχτες
Δεν έχουνε, κάτσε να το δούμε τώρα με τον Άγιαξ εδώ πώς θα παίξει. Δεν έπαιξε με καμία ομάδα. Τον είδες εσύ με καμία ομάδα να παίξει μπάλα στον Παναθηναϊκό? Εμένα μου αρέσει ο Παναθηναϊκός, φίλε. Ναι, πού σ' αρέσει, με ποια ομάδα έπαιξε, ρε παιδί μου. Πες μου ένα δύσκολο παιχνίδι που έπαιξε και τον είδες. Που δηλαδή με την άλλη που έπαιξε εκεί τη Δανέζικη είχε με 10 παίχτες από το 10. Δηλαδή πώς θα κρίνεις μια ομάδα. Εγώ πάντως είδα στο πρώτο ημίχρονο εκεί στην Δανία που είναι της πλάκας αυτή η ομάδα και τους πάτησε στο πρώτο ημίχρονο. Πλάκα τους έκανε. Και δεν έγινε το 2-0 εκεί. Είχαμε άλλα μα έβαζαν και το 2-0. Είχαν και το 3-0 από το προηγούμενο παιχνίδι που παίζανε άλλοι με 10 παίχτες. Μην τα κρίνετε έτσι. Δεν είναι το ποδόσφαιρο έτσι. Εγώ ένας παίχτης μου αρέσει στον Παναθηναϊκό που θα τον ήθελα πολύ. Είναι ο Γουακάσο αυτό. Οι άλλοι δεν με ενδιαφέρουν τώρα. Εντάξει, ο Μπέρκ δεν μπορώ να πω τώρα για τον Μπέρκ. Είναι καλός παίχτης. Αλλά ο Γουακάσο αυτός είναι πολύ καλός παίχτης. Και όχι εκεί που παίζει. Αμυντικό χαφ. Αυτός είναι αμυντικό χαφ, παιδιά. Δεν είναι αριστερό εξτρέμ. Τελευταία ερώτηση. Πες μου. Το Φορτούνι. Ναι. Πώς τον βλέπεις φέτος? Μεγάλος παίχτης. Πώς τον βλέπεις φέτος? Παιχταράς. Προχθές που τον είδα με την εθνική μου βγάλε τα μάτια. Και με την Ολλανδία και με την... Είναι μεγάλος παίχτης, φίλε. Δεν μπορούμε να το... Αυτός που μου βγάλε τα μάτια χθες και με προβλημάτισε είναι ο Μαρίν. Γιατί τον περίμενα για εξτρέμ και τον έβαλε πίσω από το επιθετικό και έκανε παπάδα. Είδες το δεύτερο γκολ. Όχι την κεφαλιά, την κεφαλιά που έβαλε ο άλλος, ο Άμπαλος ο Σεμπά. Την ενέργεια που είχε το δεύτερο γκολ, το είδες. Έφυγες, τα είδα όλα, έφυγες, για χαρά. Λοιπόν, ωραίος, για χαρά. Θα δούμε, θα έχουμε κουβέντα. Σκέψου τι. Το μαλάτο το γουστάρι στη Μαρμίτα. Ωραίος είναι, ρε φίλε. Εντάξει, μια χαρά, ένας κύριος είναι. Εντάξει, δεν με παίρνει να φέρω κανένα λιταράκι πέρα. Όχι ρε, τι να φέρει ρε φίλε, αυτοί εκεί πέρα δεν έχουν το Θεό της, αλλά πάνε την πέσω, πάει κανένα ανθρωπάκι εκεί πέρα και μαζευτούν 50 να την πέσουν, πλάκα κάνεις. Τι να λέμε τώρα. Έκλεισες, επόμενος κύριος. Έγινε, για χαρά. Έλα φίλε, όσοι είσαι στη γραμμή, οι υπόλοιποι, νο, έλα φίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Από Τρίβιο. Πώς? Ακούς? Σ' ακούω. Από Τρίβιο. Τους γουρεί το χωριό. Ναι. Δεν με λες να ρωτήσω για τον Μπαμπάτσικο, είναι μεγάλο? Πολύ μεγάλο. Α, γιατί για τον Μπαμπάτσικο δεν ξέρω αν σε βάζω κόντρα, για τον Ολμαδάκια σε βάζω πάντα. Τον Ολμαδάκια? Ναι. Τον Ολμαδάκια είναι ευκολοφάγοντα, ρε. Πριν 5 χρόνια έβαλα σχήμα με ένα παιδί και έφαγα 160 σε 5 ώρες. 160 τον Ολμαδάκια έφαγες? Εσύ ρε φίλε, μετά έχεζε στον παράδεισο του παιδιού, να πούμε. Μετά τον μαδάκια. Ε, τον άνθρωπο, ρε. Καμιά κολονοσκόπηση έκανες? Σου μείνε κανένα. Καμιά κολονοσκόπηση έχεις κάνει όλο στη ζωή σου? Όχι. Να πας να κάνεις. Καλά έγινε. Φιλιά, 160 τον μαδάκια. Είναι αυτός, ρε. Επόμενος κύριος, μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Κώστα, σε παίρνω τηλέφωνο. Δεν είχα σκοπό να πάρω. Δεν πειράζει, πες τώρα γιατί πήρες. Ωραία, πήρα τηλέφωνο και για την κυρία και για τον κύριο που μιλήσανε για πολιτικά πριν. Αν κατάλαβα κάτι λάθος, σου παρακαλώ πάρα πολύ να με διακόψεις, να μου πεις όχι, έκανες λάθος, αυτό δεν το κατάλαβες καλά. Ναι. Προφανώς η κυρία που πήρε πριν και μίλησε για αξιώματα και για θέσεις. Για ιεραρχία, ρε φίλε. Για ιεραρχία, βεβαίως. Πολύ σωστά. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα με την υπάρχουσα κυβέρνηση. Εγώ θα ήθελα να τη ρωτήσω και να, αν με ακούει, μακάρι να με ακούει. Θα ακούει η γυναίκα, πώς, έχει μεγάλη γυναίκα, ναι. Μακάρι. Λοιπόν, εάν θα ήταν αρεστός αυτήν στη ζωή της, να είναι αριστούχος, να έχει τελειώσει σαν αριστούχος στη σχολή της. Μάλιστα. Να είναι ανασφάλιστη, να παίρνει 3 ευρώ την ώρα. Ναι. Είτε για δουλειά που έχει σχέση, δεν υπάρχει ιδιαίτερη απασχόληση, έχει σχέση με τον κλάδο της. Ναι. Εάν θα της άρεσε να προσπαθήσει να αναξαρτοποιηθεί και να μην επιβαρύνει άλλο τους γονείς της σε μια νέα ηλικία με όλα αυτά τα στοιχεία, ωραία, να κάτσει λίγο να τα σκεφτεί, να καταλάβει ότι ο νέος κόσμος φωνάει και σας παρακαλώ πάρα πολύ, την παρακαλώ εγώ έκκληση κάνω, να σταματήσει να λέει δημοσίως τέτοιες απόψεις. Δεν μπορώ, Κώστα, πραγματικά να τα ακούω αυτά. Εσύ πιστεύεις ότι ήταν πολιτική τοποθέτηση? Δηλαδή, αν ήταν, ας πούμε, ο Μητσοτάκης και πήγαινε, ας πούμε. Όχι. Εγώ νομίζω δεν ήταν πολιτική τοποθέτηση. Ήταν θεσμική. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πω στον κάθε πρωθυπουργό, όποιος και να είναι. Φαντάζομαι
ότι αν ο Παναγούλης πήγαινε, ας πούμε, και ήταν μπροστά η κυρία και πήγαινε να σκοτώσει τον κύριο Παπαδόπουλο, θα του έλεγε, βρε αλυταρά Παναγούλη, με ποιο δικαίωμα πας να σκοτώσει τον Παπαδόπουλο που σηκώνει τα μάτια σου πάνω στον πρωθυπουργό, παλιό αλυταρά. Νομίζω θα το έλεγε. Εντάξει τώρα, δεν ξέρω όμως αν τώρα βγει η κυρία, αν ακούει αύριο, θέλω να μου πει αν ήταν μπροστά στον Παναγούλη, τι θα έλεγε, ας πούμε, για τον κύριο Παπαδόπουλο. Νομίζω θα έπρεπε να το στείλει στη Γιάννου κανονικά. Ναι. Ωραία. Να το σαπίσουν εκεί. Ναι. Πάμε και την άλλη, αν μην τώρα το χρόνο σου, λοιπόν. Να στείλω χαιρετίσματα στον γιατρό τον Πανιώτη, ποιος ήμασταν μαζί πριν από λίγες ώρες και αναλύαμε το βελονισμό, τον οποίο από τον άλλο μήνα θα μπούμε full σε προγράμματα. Έλα, φίλε. Ωραία. Ναι. Να πω για τον άλλο τον κύριο, ο οποίος είναι ιδιωτικός υπάλληλος, θέλω να πω. Ωραία, για να λέμε και την άλλη πλευρά του θέματος. Ωραία. Ναι. Το να λέει κάποιος ότι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι τεμπέληδες και καλομαθημένοι. Έτσι που κύριο. Το ίδιο, βέβαια, ναι. Είναι το ίδιο βάσιμο με το να λέω εγώ ότι ένας ελεύθερος επαγγελματίας πήρε δάνειο, χωρίς να ξέρω καν την ιστορία του, και καλά να πάθει τώρα που χρωστάει. Ναι. Ο πατέρας μου, να τον ενημερώσω εγώ ένα παράδειγμα, είναι 65 χρονών, είναι γιατρός, δουλεύει σε νοσοκομείο δημόσιο και είναι 10 ώρες την ημέρα εκεί πέρα, και όταν ήμουν και εγώ πιτσιρικάς, ζήτημα αυτό τον έβλεπα 2 και 3 ώρες την ημέρα με τις εφημερίες που δούλευε. Ο κουμπάρος του πατέρα μου δουλεύει στον Πρίνο, στο ιατρικό κέντρο, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε με τις πυρκαγιές, βαράει 10 ώρα και 12 ώρα υπερορίες. Ωραία, δεν θα πάρει φράγκο παραπάνω, έτσι. Θα πάρει στάνταρ το μισθό του. Οι πυροσβέστες που δουλεύουν αυτή τη στιγμή στη Φάσο είναι δημόσιοι υπάλληλοι και δεν κοιμούνται και δεν τρώνε για να σβήσουν και να σώσουν τις υπηρεσίες. Το ίδιο κάνουν και οι στρατιώτες. Ωραία. Το ίδιο κάνουν και οι αστυνομικοί. Λοιπόν, ας μας πει λοιπόν αυτός ο κύριος που θεωρείται μπέληδες στους δημόσιους υπαλλήλους, πώς το έχει δηλαδή στο μυαλό του ότι μόνο οι εφοριακοί είναι δημόσιοι υπάλληλοι και τους βάζει όλους σε ένα κουτί, σε ένα πακέτο. Κατανοητά. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Yeah. Λοιπόν, rapto.gr ανέβηκε η μαρμίτα η χθεσινή. Φανταστική μαρμίτα. Ο Χριστάκης έκανε καταπληκτική δουλειά. Μπορείτε να τη δείτε όσοι δεν την είδατε εχθές. Και μπορείτε να τη βλέπετε. Είχε φανταστικό ρεπερτόριο για πρώτη φορά. Γιατί πάθη αρχή είναι και δύσκολη. Θα το φωνάζω και θα το λέω. Ήρα, ολέω, ρούφα το αυγό σου, Ραπτόπουλε και τα λοιπά. Ο 201. Τι έγινε, εντάξει, τα βρήκατε με τον Παπαθανασάκη. Πήρατε πόντα από τον Κούγια. Γαβράκο της πλάκας, 200.000 είναι οι εφιάλτες σου τόσα που πέρασες στις δεκαετίες 70 και 80 στην Αθήνα. Ακούς πάω και βγάζεις πυριά. Ποιος λύνει, είπε ο Θεόβοβος, που όλη του η ιστορία είναι ο Πάπας, ο Σπάθας και ο Καλογερόπουλος. Φίλε 581, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία ελπίδα, δεν ασχολούμαι, το έχω παρατήσει το έργο. Ο 512 μου λέει ότι είσαι μεγαλόκαρδος, δεν διαβάζω ρε φίλε το μήνυμα. Δεν είμαι μεγαλόκαρδος, στον καπιταλισμό ζω. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Έλα, ναι, εγώ σιγά, μιλάω. Μη, εσύ, ναι, εσύ. Έλα, Κωστή μου, καλημέρα, τι κάνεις. Καλημέρα, φίλε, καλημέρα, εσύ τι κάνεις. Νίκος από Αθήνα, τηλεφωνούμε, είσαι είδωλο, μιλάμε πρώτη φορά. Είδα τα βιντεάκια τώρα τελευταία που ανέβασες. Στην Αθήνα ναι. Μπορείς να με ακούς μόνο κάθε μισή ώρα το μεσημέρι στο Sport FM, θα με φιλοξενούν. Το ξέρω. Το ξέρω, δεν ξέρω αυτός ο Στέφανος Χάρης που με βγάζει, αν είναι πραγματικό όνομα ή είναι ψευδόνυμο. Δεν το ναι, ξέρω. Είδα το βιντεάκι στο τελευταίο που ανέβασε στο YouTube. Καταρχάς να χειρώ καλή σεζόν να έχουμε. Ποιο βιντεάκι από όλα τώρα, σήμερα. Ποιο? Την ανάλυση που έκανες για τον Ολυμπιακό και για το αύριο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Φιωρεντίνα. Τώρα ο κομμουνιστής το ανέβασε. Ναι. Ναι. Εντάξει, καλή επιτυχία και στον ΠΑΟΚ. Εγώ είμαι εκτζής βέβαια. Φιλαδέλφια, Φιλαδέλφια είσαι, που μένεις. Όχι. Μένω ζωγράφο. Είμαι ζωγραφιώτης. Είναι Παναθηναϊκή εδώ πέρα, τριγύρω. Ο Αστέρας εκεί ζωγράφο, έτσι. Ο Αστέρας δεν είναι εκεί, ο Αστέρας. Εδώ πέρα είναι και ο Αστέρας είναι παλιά ομάδα. Εντάξει, είναι νομίζω τώρα τοπικό αυτή τη στιγμή. Ναι, για τοπικό μιλώ, για ύψη Αθηνών. Ναι. Και ο Λυσιακός, ο οποίος και αυτός τώρα έχει πέσει. Ο Λυσιακός τοπικό αλφα κατηγορία είναι, ναι. Ναι, κάτι τέτοιο. Γιατί είπα να λέω την άποψή σου να μας πεις τώρα για το φαβορί, για το πρωτάθλημα τώρα φέτος τι γίνεται με τις εξελίξεις που έχουμε και με την ΕΠΟ και λοιπά και με τις διαιτησίες. Κοίτα, αν πάρει την ΕΠΟ, αν δεν την πάρει ο Γαύρος την ΕΠΟ, νομίζω θα ωφεληθεί η ΑΕΚ, γιατί ο Μελισανίδης είναι πιο παράγοντας από τους άλλους δύο.
Στο λέω έτσι επιφανειακά και πολύ έτσι σαν κεντρική ιδέα άποψης. Δηλαδή, θεωρείς ότι θα γίνουν πάλι ίδιες μαϊμουδιές που έκανε ο Μαρινάκης και ο Κόκαρλης παλαιότερα. Εσύ τι λες, θα αφήσει ο Μελισανίδης τον Αλαφούζο και τον, πώς το λένε, τον Σαββίδη σε μια διαιτησία 50-50. Δεν νομίζω να το κάνει. Δεν νομίζω να το κάνει γιατί είναι πιο παράγοντας. Έχει μέσα του στο αίμα του το παραγοντιλίκι. Κατάλαβες. Ενώ ναι. Οι άλλοι δύο, ο ένας είναι πιο bon vivant, ο άλλος είναι με τις Ρωσίες και με τα αυτά και τα λοιπά, τα ποντιακά και τα λοιπά. Δεν είναι παράγοντες. Δηλαδή ούτε μπάλα ξέρουν πολύ, ας πούμε, και τα λοιπά. Ενώ πιο πολύ μπάλα ξέρει ο Μελισανίδης. Ο Μελισανίδης χωρίς να πληρώσει μία, πήρε την ΑΕΚ, την ανέβασε, οικονόμησε κιόλας την πρώτη δεύτερη χρονιά. Έκανε μια ομάδα με λίγα λεφτά, πήρε κύπελο. Σήμερα πήρε ένα Αλμέιδα 100 κιλά, τον έχει βάλει πρώτο σκόρερ, πρώτη αγωνιστική. Δηλαδή βλέπεις πράγματα που πιάνουν. Έχει στρώσει την άμυνά του πολύ. Αυτά τα δύο στόπερ με τον Αλέφαντο σήμερα λέγαμε ότι θα δέσουν πάρα πολύ. Αυτός ο Ιησούς Χριστός, πώς το λένε, ο αριστερός ο στόπερ που μοιάζει με τον Ιησού Χριστό της ΑΕΚ, πώς το λένε. Πατίτο. Όχι, ο Τσιγκρίσκι πώς είναι. Τσιγκρίσκι είναι. Α, Τσιγκρί, ο Ουκρανός, ναι. Αυτός ναι. Που μοιάζει με τον Ιησού και ο άλλος ο δίπλα που πήρε. Ο Λέσκο, πολύ καλό δίδυμο. Ο Γκάλο πολύ καλός. Ο Διντάκ, ωραία τετράδα. Και ο Ανέστης, καλός τερματοφύλακας μέχρι τη μικρή περιοχή. Έξω από αυτήν έχει ένα θέμα παρά το γεγονός ότι είναι γιγαντός, όμως θα βελτιωθεί όμως. Και ο Μπάρκος πίσω καλός για δεύτερος. Πολύ καλός. Ναι. Πολύ καλός. Οπότε θεωρείς ότι εντάξει, σαν ομάδα κάτι μπορεί να κάνει φέτος καλύτερο να ανέβει, ας πούμε, να βγει δεύτερη π.χ. ας πούμε. Ναι, δύσκολα θα τρώει γκολ. Έχει τον Λαμπρόπουλο να εναλλάσσεται με τον Σιμώση. Ο Λαμπρόπουλος δεν μ' αρέσει γιατί πιο πολύ στόπερ είναι. Δεν μ' αρέσει, δεν λέει πολλά καθαρός, πράγματα. Ναι, ναι, είναι ναι. Καθαρό στόπερ. Μπορεί να το έχει και για να το μεταβάλει το σύστημα ο Κετσπάγια. Μπορεί γιατί και ο Ντίντα και ο Γκάλο βγαίνουν σαν fullback και βολεύει στο 3-5-2 να παίξει δεύτερο φόρο Μπακασέτας και δεκάρι ο Μάνταλος. Να παίξει πιο από τον άξονα, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Πιο κλεψιμέικα στο χώρο. Να σου το πω, φαντάσου το έτσι. Πιο κλεψιμέικα. Ναι. Κωστή, το Μάνταλο θεωρείς κάποια στιγμή να αναλάβει ηγέτη στην εθνική σε ενευθέτω χρόνο? Κοίτα τι βλέπω εγώ. Εγώ απογοητεύτηκα και από τον Φορτούνη και από τον Μάνταλο και φυσικά από τον Μπακασέτα. Έχουμε δεκάρια η Ελλάδα πλέον. Δηλαδή ναι, έχει αρχίσει. Αλλά δεν μπορεί να παίζεις με τον Γιβραλτάρ και να σου κάνουν 60 σέντρες δεξιά και αριστερά και να μην πας αυτά τα σέντερ μπακ κάθετα, ή τον Μάνταλο, ή τον Μπακασέτα, είτε και ο Φορτούνης αν θες, και να βγάζει τις κάθετες πάσες ο Μήτρογλου. Απογοητεύτηκα. Απογοητεύτηκα από τα δεκάρια μας. Και νομίζω ότι ο Μάνταλος δεν μπορεί να παίξει στην πλευρά. Ούτε ο Μπακασέτας, ούτε ο Φορτούνης. Δεν είναι πολύ σύνθετοι παίκτες. Και πιο εννιάρι από αυτούς όλους είναι ο Μάνταλος μαζί με τον Φορτούνη. Ο Μπακασέτας έρχεται τρίτος στο test drive, σαν δεύτερος φορ. Στο ανέλησα πολύ καλά, νομίζω. Σε έβαλα σε μία. Ναι, ωραίος. Οπότε και ένα τελευταίο, Κωστή, δηλαδή θεωρείς ότι επειδή ανέφερες εσύ με τους παράγοντες τους υπόλοιπους που έχουν στην μπάλα ότι είναι αθώα παιδάκια, δηλαδή σε σχέση με το Μελισανίδη και με το Μαρινάκι? Είναι καθόλου κουτομόγες είναι, αλλά είναι άμπαλοι πρώτον και, στα, ναι, και δεν ξέρουνε, ρε παιδί μου, θα σου πω κάτι. Κάποτε δούλευα σε μια δουλειά και μου λέγανε πρέπει να πάμε να δωροδοκίσουμε ένα θεσμικό όργανο. Πρόσεξε να δεις. Και λέγανε, ο Τάδε έχει πτυχίο, ο Τάδε είναι έμπειρος, ο Τάδε και η Τάδε είναι δικηγόρος. Ξέρεις ποιος πήγαινε και τους δωροδοκούσε? Εμένα στέλνω. Όχι. Εγώ πήγαινε. Γιατί έπρεπε να βρεις τον τρόπο, το timing, να δεις το βλέμμα του, αυτό κτλ. Δεν είναι εύκολο και να πας να πεις, πάρε εσύ εφοριακή ή εσύ ξέρω εγώ Τάδε ή εσύ Τάδε αυτά ή ξέρω εγώ. Δεν είναι εύκολο. Το κατάλαβες? Πρέπει να μάθουμε δηλαδή. Έτσι, ο Τίγρης έχει έναν τρόπο. Τους δέρνει. Ο άλλος δεν έχει καν τρόπο. Εντάξει. Ναι. Ο άλλος δεν ξέρει. Ο άλλος είναι πιο παράγοντας. Πώς να σου το πω. Δεν θα τους αφήσει. Ναι. Είναι λύκος. Πώς να σου το πω. Είναι λύκος. Έτσι. Ευχόμαστε κάποια στιγμή να το άθλημα αυτό να ανέβει. Δεν άστο να πάει στην Άστο. Σήμερα φέτος θα έχουμε ωραίο πρωτάθλημα. Θα έχουμε πολύ έτσι. Θα έχουμε λίγο σασπένς. Το έργο θα είναι. Θα ψάχνουμε το δολοφόνο και θα το ξέρει μόνο η Αγκάθα Κρίστη. Και θα είναι έκπληξη. Κλείσε. Σωστό, τελευταία. Φιλιά. Τελευταία γραμμή, ναι.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Ραπτόπουλε, βάλατε το θέμα στη θέση του. Όντως υπάρχει ιεραρχία. Δεν είναι δυνατόν εγώ να πω ό,τι λέει η μητέρα μου, αλλά ούτε και εγώ, ούτε και η μητέρα μου ό,τι λέω εγώ. Άλλο λεξιλόγιο της μητέρας μου, άλλο η κάθε οικογένεια έχει το δικό της λεξιλόγιο. Και αν θέλετε κάποτε σε θεατρική παράσταση, ξέρετε γιατί γελούσαμε. Γιατί η δική μου ηλικία μιλούσε όπως μιλάνε η νεαρά ηλικία. Και εκεί υπήρχε το γέλιο. Εκεί ακριβώς ήταν το θέμα μου, ότι δεν μπορούμε βλέπουμε ένα άτομο όπως εμείς νομίζουμε. Αν πρέπει, αν γίνεται και αν μπορούμε. Γιατί τον μπερδέψανε ότι ήταν πολιτική τοποθέτηση. Ορίστε. Είπανε οι ακροατές ότι η τοποθέτησή σας ήταν πολιτική. Ότι είστε ψηφοφόρος του Τσίπρα, ότι είστε ξέρω εγώ δημόσιος υπάλληλος και γι' αυτό τα λέτε αυτά. Κύριε μου, εγώ ασχολούμαι με το ραδιόφωνο σας. Διαβάζω την εφημερίδα σας. Ναι. Είναι δυνατόν αυτό να σας κάνω μάθημα, εσείς που το θέμα το ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά. Εγώ είμαι μέρας τέχνης. Είναι δυνατόν να τα βάλω μαζί σας. Ναι, εντάξει. Καμία σχέση. Λέτε ότι έχεις την εξειδίκευση, οπότε εγώ θα σε ακούσω πάνω στον τομέα σου, να πούμε. Δεν μπορώ να σε κοιτάξω στα μάτια, ήταν και λίγο μεταφορικό αυτό που λέγατε. Μάλιστα. Δεν ήταν μεταφορικό, κύριε. Α, ήταν κυριολεκτικό. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Και αυτό γιατί είναι μια λέξη που αποσβολώνει. Ναι. Και δεν είναι δυνατόν από το μέναν άτομο στο δε. Είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή, εσείς ποτέ, ας πούμε, δεν θα διαμαρτυρώσασταν σε ένα τροχονόμο. Ο οποίος, και πούμε... δεν θα διαμαρτυρόμουν. Εφόσον έχω δίκιο, θα ζητήσω το δίκαιό μου. Όχι μόνο θα το ζητήσω, θα το απαιτήσω, κύριε Ραπτόπουλε. Συγγνώμη, η κοπέλα αυτή τότε είχε και αυτή δίκιο που έχασε τη δουλειά της. Ναι, ναι, ο κύριος τροχονόμος όμως, ναι, είναι απέναντί μου. Είναι ένα άτομο που θέλει να με βάλει στο σωστό δρόμο ώστε να μην κάνω λάθος. Ναι. Κανείς δεν μπορεί να βάλει στο. Εντάξει, άρα τι θα του πείτε του τροχονόμου πως θα κάνει τη δουλειά του. Όχι. Όχι. Θα το κοιτάξετε στα μάτια. Όχι. Τον κύριο πρόεδρο, κανείς δεν μπορεί να του μιλήσει. Τον τροχονόμο. Είναι ένας απλός άνθρωπος, λίγο πιο ψηλά από μένα. Άρα είναι πιο ψηλά από σένα εκείνη την ώρα. Ναι. Και θα μιλήσουμε. Πώς θα μιλήσεις. Δεν θα μιλήσω με αυτάδια. Θα το κοιτάξετε στα μάτια τον τροχονόμο. Όχι. Όχι. Γιατί. Οι περισσότερες κλήσεις, κύριε Ραπτόπουλε, ξέρετε ότι πότε γίνονται, όταν το άτομο έχει θράσος. Δηλαδή, αν ας πούμε ο γιος σας στο στρατό, ο ταξίαρχος, ο λοχαγός, του ήταν πολύ σκληρός μαζί του κτλ. Γιατί έτσι το έβλεπε το έργο. Δεν θα πηγαίνετε να πείτε τον παλιό λοχαγό που ταλαιπωρεί το παιδάκι μου, ας πούμε. Θα έστειλα ένα γράμμα. Τι γράμμα, τι γράμμα, γιατί να στείλετε γράμμα, αφού ο άνθρωπος έκανε τη δουλειά του, πώς θα το στείλετε γράμμα. Εδώ δεν κοιτάμε, ας πούμε, τον άλλο στα μάτια. Τον άλλο θα το στείλουμε γράμμα. Ναι, δεν θα διαφορήσουμε για το παιδί μας. Πώς, γιατί για το αλλά παιδί μας. Και αυτό γιατί θα γυρίσει το παιδί μου να μου πει, μαμά, γιατί άλλες μητέρες. Δηλαδή, Ό,τι είπε συγγνώμη, η μάνα. Αν μου δώσετε ένα λεπτό. Δευτερόλεπτο εγώ. Η μαμά της κοπέλας, δηλαδή, τι έπρεπε να πει. Θα ήταν να πει αυτό που λέτε εσείς, η μαμά της κοπέλας. Όχι, ο πρόεδρος τι είπε. Τα τόσα άτομα που απολύθηκαν δεν είχαν μαμά, δεν είχαν μπαμπά. Ναι. Δηλαδή, ό,τι ισχύει. Άρα εσείς, ας πούμε, το γιο σας δεν θα πηγαίνατε να βάλετε μέσον για να πιάσει δουλειά, ούτε να βάλετε μέσον να πάει, ας πούμε, στο τρίτο σώμα στρατού αντί για τον Εύρο. Δεν θα το κάνατε αυτό. Όχι. Δεν το κάνατε. Όχι. Πολύ καλό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι συγκινητικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έχετε στην τάξη τα θέματα. Ναι, προσπαθώ να μπω σε μία τάξη κι εγώ. Να είστε καλά. Ναι. Εσείς βάζετε τα. Είστε δυνατός, σωστός, ακέραιος και τοποθετείτε τα θέματα σε μία τάξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Έβαλα τάξη τα θέματα. Να έχεις πόπους. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Κωστή. Μάλιστα. Έλα. Έλα. Για να αποκτήσουν υπόσταση κάποιοι επειδή δεν βρίσκουν δουλειά ή επειδή είναι άνεργοι ή επειδή είναι άεργοι, ναι, ή επειδή επιλέγουν να μην σηκώνονται 6,5 ώρα να πάνε να κάνουν την οποιαδήποτε δουλειά, ναι, ή να μην πηγαίνουν να μαζεύουν τις ντομάτες. Τις ντομάτες, τα αγγούρια και τα αυτά τα ροδάκια. Ναι. Ναι. Κάθονται και ασχολούνται με τους εφοριακούς, με τους αστυνομικούς, με τους πυροσβέστες και λοιπά, με τους δημόσιους υπαλλήλους. Ναι, είναι εχθροί τους. Αυτό είναι τραγικό. Όχι, είναι τραγικό. Γιατί δεν κοιτάνε το δικό τους το χάλι.
που ενώ υπάρχουν δουλειές, ακόμα και μαύρες δουλειές, μπορεί κάποιος να τις κάνει. Βέβαια. Και ασχολούνται με. Και ασχολούνται, φυσικά φίλε. Εσύ γιατί δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, δηλαδή. Γιατί εγώ υποχρεώ. Το παλικαράκι όμως δεν ξέρουμε τι πτυχία έχει. Και βγήκε τώρα να κράξει την προηγούμενη και τον πιο προηγούμενο κλπ. Και κάτι άλλο να σου πω λίγο. Να πεις. Έπρεπε λοιπόν να υπάρξει κομμουνιστής υπουργός παιδείας, έπρεπε να υπάρξει κομμουνιστική κυβέρνηση, για να σκεφτούν κάποια μυαλά ότι επιτέλους τα παιδιά μας, από το δημοτικό μέχρι το γυμνάσιο μέχρι το λύκειο, πρέπει να ξεφορτωθούν όλες αυτές τις σαβούρες που μαθαίνουν, οι οποίες όταν τις μαθαίνουν και φτάνουν στο λύκειο. Εννοείς για τα θρησκευτικά, εννοείς. Βέβαια, όχι μόνο, όχι ρε, πια θρησκευτικά, για όλα. Επιτρέπεται τα παιδιά από πρώτη γυμνασίου να βάζουν, να δίνουν εξετάσεις. Τι λέμε τώρα. Και τους ξεφορτώνουν λίγο επιτέλους. Τα ξεφορτώνουν τα παιδιά, υπάρχει λίγο χαλαρότητα. Πηγαίνουν με χαμόγελο και πιο πολύ χαμογελούν και οι γονείς. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά γενικά και από το δημοτικό τα φορτώναμε πάρα πολύ. Όχι, όχι, όχι προπόνηση, όχι αγγλικά, όχι γαλλικά, όχι πιάνο, όχι αυτό, όχι ιστορίες. Γιατί, ναι. Για να γίνει ο άλλος δημόσιος υπάλληλος των 800 ευρώ ή να κάνει εκπομπή στο Μετρόπολη στις 12. Κατάλαβες. Για χαρά, φίλε. Το αυτό είναι, αδελφέ. Για χαρά. Γι' αυτό καλό. Ναι, ωραία. Μπράβο στο Τσίπρα που το έκανε αυτό το πράγμα. Μπράβο. Να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, πάμε στον τελευταίο κύριο. Καλημέρα. Έλα, Ραπτόπουλε. Έλα, κύριε. Κλείς το ράδιο, κλείς το ράδιο. Ραπτόπουλε, με ακούς? Σε ακούμε τώρα, ναι. Ραπτόπουλε. Σε ακούμε, σε ακούμε. Ναι, εντάξει. Ναι. Σε ξαναπήρα πάλι από Ελευθερούπολη. Έλα. Ραπτόπουλε, δεν με απάντησες. Τι πράγμα. Εδώ για τον ΠΑΟΚ έχουμε εμπέλδες, εικοσάρδες, τριαντάρδες, πενιντάρδες. Τους ταΐζουν οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι μαμάδες. Και δεν δουλεύουνε, πεθαίνουμε για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Παντού τα ίδια κάνουν, κύριε Ολυμπιακός και αυτοί, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι χειρότερο ακόμη. Είναι παρηγοριά ρε φίλε, στην ανεργία του. Ναι ρε φίλε, ναι. Παρηγοριά, αλλά κάνουν ζημιές, σπάζουν, ρημάζουν και κάνουνε. Τι κάνουν. Και είναι οι παίκτες μας Έλληνες, είναι οι πιο πολλοί στο Ολυμπιακό, είναι όλοι σήμερα ξένοι. Και ο ΠΑΟΚ είναι μισή. Είναι δικοί μας παίκτες, όπως είναι οι εθνικοί. Να πούμε ότι άντε να είσαι φίλαθρος. Φίλε, άκουσε με, άκουσε με. Απάντησε με, δεν με απάντησε. Θα σε απαντήσω ρε φίλε. Το ελληνικό ναι. Κράτος, το οποίο είναι 190 χρόνια, ξένοι το συντηρούν, ξένοι το δανείζουν, ξένοι το ποτίζουν, ξένοι το φροντίζουν. Ναι. Ναι. Σε πήρα σε ξένα οι ξένοι παίκτες τώρα. Μάλιστα. Το παραδέχομαι ρε φίλε, ναι, εντάξει. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Αλλά... Από τον Όθωνα και από εδώ όλοι ξένοι κάνουν κουμάντο. Πράκτορες, ναι, ναι, ιστορίες. Ναι, ναι. Μπράβο ρε Ραπτόπουλε, είσαι ωραίος, το ξέρω. Είναι η δουλειά σου τέτοια. Αλλά επειδή σε ξαναπήρα και είναι η τεμπέλληση πιο πολύ. Άεργη και τέτοιοι, οι πλούσιοι δεν πάνε δεν και είναι, κάνουν ζημιές. Δεν είναι όλοι... Αυτό παίρνουν. Όχι, όχι, όχι. Υπάρχουν και τεμπέλληδες, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι χάσαν δουλειές και έχουν πάθει ψυχολογικό που δεν μπορούν να δουλέψουν. Δεν είναι όλοι τεμπέλληδες. Αλλά όχι είναι και η ζωή μας όμως ρε φίλε, άλλα είναι πράγματα η ζωή μας. Όχι, όχι, όχι. Να είσαι φίλε, είναι... εγώ είμαι δοξέως. Ναι. Είμαι και ορφέας ήμουν αυτά, αλλά τώρα αυτά βλέπω και είμαι και παουξής παλιά, αλλά αυτά που βλέπω απεκτάνουμε τώρα ρε φίλε, γι' αυτό σου πήρα να καλά, πούμε. Καλά έκανες, δεν μου λες τώρα, το ούζο που ήπιες επιτρέπεται σε αυτή την ηλικία, κάνει. Ναι, δεν με πείραξε, έρχεται η μέρα, δύο μέρες δεν πίνω, αλλά πέρασα πάρα πολλά, είμαι κρυοπόλης, έκανα ποτά 7 χρόνια, δούλευα και 20 χρόνια φορτικά. Κοίτα και η μπαμπά, αδερφή, μάνα και γέρο. Αλλά δόξα τω Θεώ, καιρό είμαι ακόμη. Έχουμε λίγα κουσούρια. Εντάξει, εντάξει. Αλλά να αυτά δεν στα είπε και κανένα και τα λέω εγώ. Καλά έκανε, καλά έκανε. Καλά έκανε. Ναι. Συγγνώμη κιόλα, αλλά είσαι τερβίση, το βλέπω. Να είσαι καλά, γερό, να μην πίνει πολύ το βράδυ. Άντε καλά. Φιλιά, φιλιά. Έχει τον άλλο και φωνάζει, έχει τον άλλο από την Κατερίνη και τα ξέρουν όλα. Συγγνώμη κιόλα. Ναι, είδε, κατάλαβε τι λέω. Φιλιά, φιλιά. Τι γίνονται γάμοι. Φιλιά, μη, φιλιά, τα λέμε, τα λέμε. Εντάξει, στα 75 έχει στάψει. Έτσι όσο προχωράει θα βγει τους άλλους από πίσω. Τι να κάνουμε. Αυτά τα έχει η ζωή. Τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να τα... Και τις αρρώστιες και τις δυσκολίες και τις ανεργίες και τα διαφωνίες και αυτά δεν είναι... Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε. Αλλιώς θα ήταν η ζωή μάλαμα να πούμε. Και μάλαμα να ήταν η ζωή θα αυτοκτονούσαμε από την πλήξη. Πάλι θα βρίσκαμε κουσούρι να πούμε. Χιλιτίδη λέγε. Κατσατζίδη θα παίξει σήμερα. Να πάω να κλάψω πουθενά. Τι αύριο, Καζατζίδη, σαν Τετάρτη,
Κάτσε, Σεπτέμβρη πέθανε, ρε. Α, Τετάρτη πέθανε. Ω, έχει εδώ κόσμο ή θα... Όχι. Μόνος σου. Εγώ κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Άρα να πω εγώ Τετάρτη σαν το 2001. Δεν πέθανε ο Καζαντζίδης. Πριν 15 χρόνια. Άμα ζούσε θα ήταν 85 τώρα. Είδες που τα ξέρω για τον Καζαντζίδη. Τον ακούω και εγώ, αλλά πολύ κλάμα, ρε φίλε. 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 Εγώ, αλλά